μέσω διαδικτύου για τη δημόσια υγεία και την υγειονομική κρίση. Σκοπός είναι να συζητήσουμε, να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα τώρα που λίγο έτσι αμβλύνθηκε, θα λέει κανείς, η όλη η πίεση που ασκήθηκε τον προηγούμενο καιρό. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες λήψης δειγμάτων και εχνηλάτησης. Να δούμε λοιπόν πώς διαχειριστήκαμε αυτή την κρίση, αν άντεξε το δημόσιο σύστημα υγείας, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για την επόμενη πιθανή έξαρση. Να δώσω το λόγο πρώτα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στον κύριο Δημήτρη Δελιγιάννη, ο οποίος θα χαιρετήσει την εκδήλωση εκ μέρους του Δήμου Λαρισαίων. Κύριε Δελιγιάννη. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας σήμερα. Ο κύριος Χατζη Χριστοδούλου, ο κύριος Βουργουλιάνης, ο κύριος Μπαμπαλής και σένα βέβαια, Γιώργο. Είναι η πρώτη από μια σειρά τεσσάρων διαδικτυακών συζητήσεων, όπως λέμε. Webinars είναι ο όρος της εποχής, που έχουν να κάνουν με την πορεία μιας κοινωνίας στις μέρες του κορονοϊού και μετά από αυτές. Οι τομείς για τους οποίους προσπαθήσαμε να οργανώσουμε αυτές τις διαδικασίες, αυτές τις συζητήσεις, έχουν να κάνουν με τους τέσσερις βασικούς τομείς που νομίζω ότι απασχολούν το σύνολο της κοινωνίας. Το ένα έχει να κάνει βέβαια με τη δημόσια υγεία και την υγειονομική κρίση. Θα ακούσουμε και τους καθηγητές μετά. Θα έχουν να μας πούν για αυτό που πριν από λίγο είπες, το κατά πόσο έχουμε φύγει ή δεν έχουμε ξεφύγει από την ιστορία της υγειονομικής κρίσης. Η αίσθησή μας είναι ότι έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις κοινωνικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, το πώς επηρεάζεται η κοινωνία μας, το πώς επηρεάζεται η λειτουργία της, η ιστορία των δικαιωμάτων, η ιστορία της δημοκρατίας. Είναι ζητήματα που σίγουρα θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Φυσικά το ζήτημα της οικονομίας. Σήμερα είχαμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Είναι μια επόμενη συνάντηση που θα γίνει στις 3 Σέκτου για να ολοκληρωθεί αυτή η ομάδα των τεσσάρων διαδικασιών, με μια συζήτηση που θα γίνει στις 10 έκτου με την εκπαίδευση στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης, η όλη συζήτηση που έχει να κάνει με την πρόκληση της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Σημαντικοί ομιλητές που βρίσκονται σήμερα μαζί μας, αλλά και άλλοι ομιλητές που θα έχουμε τη δυνατότητα να τους παρακολουθήσουμε και να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Να πω ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου των Πολιτών σε συνεργασία με την ιστοσελίδα, με την πύλη, την ψηφιακή πύλη μας, τη Λάρισα Μαζί, που έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο όλη αυτή την περίοδο. Έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστούν μαζί μας φορείς, να ενεργοποιηθούν εθελοντές. Είχε γίνει και μια αντίστοιχη συνέντευξη, κύριε Τράντα, που νομίζω ότι αναδείχθηκε αυτό το εθελοντικό κίνημα αυτές τις μέρες. Δόθηκε δυνατότητα επομένως να υπάρχει αυτή η σύνδεση της κοινωνίας. Έχουμε και συνέχεια, θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Το καλύτερο βέβαια θα ήταν σήμερα να βρισκόμασταν σε μια άλλη αίθουσα που να μπορούμε να συζητήσουμε, να μπορούμε να βρεθούμε μεταξύ μας. Προσαρμοζόμαστε, έχουμε δρόμο μπροστά και ελπίζω μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης να έχουμε και μια θετική απάντηση για το πότε μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες θα μπορέσουμε να προηθούμε σε μια άλλη αίθουσα για να τα πούμε αυτά, μιλώντας και αποτιμώντας όλη αυτή τη διαδικασία. Να σας ευχαριστήσω και πάλι. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Δελιγιάννη. Ευχαριστώ για την πρώτη σας τοποθέτηση. Θα έχουμε τη δυνατότητα και εσείς και οποιοδήποτε άλλος επιθυμεί να κάνουμε και μεταξύ μας ερωτήσεις. Γι' αυτό θέλουμε να είναι σχετικά σύντομο ο κύκλος των τοποθετήσεων, για να έχουμε τη δυνατότητα μετά να απαντήσουμε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, αλλά και στις μεταξύ μας απορίες που ενδεχομένως θα προκληθούν από τις τοποθετήσεις. Να πω ότι μετά το πέρας, όπως είπαμε, του κύκλου των τριών εισηγήσεων, των ομιλητών που μας τιμούν με την παρουσία του σήμερα, θα έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε κάποια ερωτήματα και ελπίζουμε να
δώσουμε τη δυνατότητα για να απαντηθούν και στον χρόνο που μας δίνεται. Πρώτος λοιπόν έχει το λόγο ο κύριος Βαλίνος Γουργουλιάνης, είναι Έλληνας καθηγητής ιατρικής, διευθυντής της Πνευμονικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κύριε Γουργουλιάνη. Είναι κλειστό το μικρόφωνο. Είναι κλειστό το μικρόφωνο. Πρέπει να ανοίξω το μικρόφωνο. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Ακούγουμε. Πολύ καλά. Κατάλαβα ότι κανένας άλλος από τους δύο μιλητές δεν έχει διαφάνειες, έτσι δεν είναι? Μάλλον όχι. Ωραία. Κύριε Παπαλή, εσείς έχετε διαφάνειες? Ωραία. Τότε λοιπόν, αν έχετε διαφάνειες, επειδή έχω κι εγώ μερικές διαφάνειες που μπορούν να βοηθήσουν την κουβέντα, θα τις ξεκινήσω, γιατί έλεγα να μην τις ξεκινήσω και να σταθώ μόνο σε λίγες από αυτές. Ετοίμασα, βλέπετε την οθόνη φαντάζομαι τώρα. Τώρα τη βλέπουμε, έγινε ο διαμοιρασμός κύριε Κουρβουλιάνη, ναι. Ξεκίνησα, ετοίμασα λοιπόν μερικές διαφάνειες για την κουβέντα. Πρέπει να σας πω ότι το είπα και το πρωί σε μια τηλεδιάσκεψη, ζηλεύω το Χρήστο. Βασικά θα ήθελα να κάνω τη δουλειά του αυτό το διάστημα και εκείνος να κάνει τη δικιά μου δουλειά, γιατί πρέπει να σας πω ότι η δικιά μας δουλειά αυτό το καιρό ήταν εξαιρετικά άχαρη. Η κλινική μας ήταν άδεια, δηλαδή καταγράφαμε περίπου 5 με 6 περιστατικά. Η δύναμη της κλινικής είναι 26 κρεβάτια και συνήθως έχουμε πληρότητα 100%. Χάσαμε τα ενδιαφέροντα περιστατικά, τα οποία πρέπει να σας πω ότι έχουν έρθει τώρα όλα. Παραμελημένοι καρκίνοι με μεταστάσεις και τρέχουμε τώρα. Και ουσιαστικά κάναμε πάρα πολύ οργανωτική δουλειά και είχαμε μια βεβαιότητα για το τι θα γίνει στο μέλλον. Άρα, επίσης πρέπει να πω από την αρχή ότι και με αυτή την πανδημία, αλλά και με την ιστορία της γρίπης, της πανδημικής του 2009, εγώ εκτίμησα ακόμα περισσότερο την επιδημιολογία. Γιατί από εκεί περιμένουμε και τις απαντήσεις. Σας πω τότε κάτι και αν τελειώσει ο χρόνος, Γιώργο, με συγκρατείς. Τότε λοιπόν με τον αγαπημένο μου φίλο τον Μιχάλη τον Ζουμπουλάκη, και τώρα εξακολουθεί να είναι αγαπημένος μου φίλος, μπαίναμε και στην οικονομική κρίση το 2009. Εγώ ήμουν διακοπές τον Αύγουστο στην Κέρκυρα και σε ένα διπλανό ξενοδοχείο πέθανε η πρώτη Αγγλίδα τουρίστρια από γρίπη, πανδημική γρίπη, ήταν Αύγουστος. Μετά ήμουν πρόεδρος της Πνευμονικής Εταιρείας και μετήχα σε αυτές τις αντίστοιχες συσκέψεις που γίνονται τώρα στην Αθήνα. Και είχαμε φτάσει κάπου λίγο μετά τις γιορτές και άκουγα πολλή κουβέντα για εμβόλια, για καταχωρήσεις στις εφημερίδες. Και θυμάμαι που διαβάζοντας την πανδημία του 2018 αλλά και του 68 και του 78 μερικά χρόνια πριν, η πανδημική γρίπη περίπου εξαντλείται, ο Χρήστος τα ξέρει καλύτερα από μένα, στις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου. Η επιδημική γρίπη αρχίζει περίπου τότε και τελειώνει το Μάρτιο-Απρίλιο, η πανδημική γρίπη αρχίζει το καλοκαίρι. Έλεγα λοιπόν στους συναδέλφους μου εκεί ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, θα τελειώσει. Και μάλιστα προκλήθηκε μια κόντρα, ήμουν και νεότερος τότε, με αρκετή περισσότερο νεύρο και έφυγα από αυτή τη συνάντηση. Άρα θέλω να πω ότι η ελπίδα, έλεγα λοιπόν στο Ζουμπουλάκη για το πώς, αν μπορεί να προβλέψει εκείνος την οικονομική κρίση και μου έλεγε δεν μπορεί να την προβλέψει. Άρα την πανδημική όμως κρίση, νομίζω από την επιδημιολογία μπορεί να την προβλέψει κανένας. Θα μπορούσα να σας πω και άλλα πράγματα. Ακούω ότι το εμβόλιο θα έρθει, η ανοσία της αγέλης και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι πράγματα πάρα πολύ επισφαλή. Ρωτούν οι δημοσιογράφοι και ξέρετε, σε μια τελευταία ανάρτηση που έκανα, υποσχέθηκα στον εαυτό μου δεν θα ξαναπάω σε κανένα κανάλι και για τίποτα. Βαρέθηκα να ακούω τις ίδιες ερωτήσεις. Αγνοούμε τη συμπεριφορά του ίδιου του ιού, αγνοούμε την επιδημιολογία του των προηγουμένων ετών και του MERS και του SARS. Αλλά θα σας πω λίγο γρήγορα στις διαφάνειες. Άρα επιβιώσαμε και αυτών των πραγμάτων. Ήδη σας είπα για την πανδημική γρίπη του 9, αλλά αυτά τα χρόνια, τα τελευταία που είμαστε όλοι μαζί, τα 20 χρόνια, έχουμε περάσει και άλλα πράγματα, και τον έμπολα και χολέρα. Επομένως δεν είναι κάτι καινούριο και αν πάτε πολύ παλιότερα, θα δείτε ότι σε αυτή τη διαφάνεια είναι η θάνατη ανά 1.000 άτομα πληθυσμού και εδώ είναι τα χρόνια. Βλέπετε τα προηγούμενα χρόνια, γύρω στα 1.800 και είχαμε όλες αυτές τις πανδημίες, χολέρα, κίτρινος πυρετός, κοκκίτης, ξανά χολέρα, ξανά, η λαρά και όλα αυτά τα πράγματα. Ησυχάσαμε τα τελευταία χρόνια. Δείτε εδώ, το 1918 ήταν αυτή η πανδημική γρίπη που σκότωσε πάρα πολύ κόσμο. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι ήπια. Την αιτία νομίζω πως μπορεί να την κουβεντιάσουμε αργότερα. Τώρα, αν πήραμε σωστά μέτρα, αυτό το ξέρουμε καλά. Πρέπει να σας πω ότι τότε με τους συνεργάτες μου αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βιβλίο
γιατί φοβόμαστε τη γρήπη. Και κάναμε ένα βιβλίο που πούλησε μερικές χιλιάδες βιβλία σε έναν ιδιωτικό οίκο στην Αθήνα. Αυτή είναι μια διαφάνεια από τότε. Εδώ είναι δύο αποφάσεις. Η μία είναι στη Φιλαδέλφια και η άλλη είναι στο Σεντ Λούις. Στη Φιλαδέλφια είναι δύο πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που και τότε η κάθε πολιτεία έκανε ό,τι ήθελε. Στη Φιλαδέλφια αφήσανε χωρίς να πάρουν μέτρα, χωρίς να κάνουν καραντίνα. Βλέπετε, άρχισε κάπου τον Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο αρχίζει, όπως σας είπα, η πανδημική γρήπη. Σκότωσε πολλούς ανθρώπους γύρω στον Οκτώβριο και σιγά σιγά μειώθηκε. Στο Σεντ Λούις που πήρανε μέτρα, βλέπετε, έκανε μια μικρή κορυφή και μια μεγαλύτερη λίγο αργότερα κατά το Δεκέμβριο, αλλά δεν πεθάναν άνθρωποι όπως. Άρα λοιπόν από τότε είναι η γνώση των επιδημιολόγων και η δικιά μας γνώση ότι αν πάρεις μέτρα καραντίνας ουσιαστικά είναι, δηλαδή απομόνωσης, είναι το καλύτερο μέτρο για να αντιμετωπίσεις μια πανδημία. Αυτά που βλέπετε μέχρι τώρα, τι μέτρα πήρε κάθε χώρα, όπου βλέπετε κόκκινα είναι αυστηρά μέτρα ενώ τα άλλα είναι περιορισμός. Και θέλω να ρωτήσω αν έχετε πάει στην Κίνα. Εγώ δεν έχω πάει, σκοπεύω να πάω τώρα, νομίζω είναι ασφαλής τόπος. Εκεί λοιπόν από την αρχή ακόμα βλέπαμε ότι όλο το κύμα, όλη η πανδημία ας πούμε, κράτησε περίπου 60 μέρες, δηλαδή 40 με 60 μέρες. Άρα είχαμε μια εικόνα που το ίδιο βλέπουμε και τώρα. Άρα στις ερωτήσεις ας πούμε να βλέπετε εδώ ξεκίνησε στο τέλος του 19. Αλλά από τότε που έγινε το lockdown, ας πούμε, τον Ιανουάριο του 2021, ουσιαστικά τα κρούσματα μειώθηκαν ακριβώς μετά από 40 μέρες. 40 μέρες είναι η ανάληψη, 40 ημέρα είναι τα μνημόσυνα, 40 μέρες είναι και η καραντίνα εξορισμού. Άρα λοιπόν περίπου ξέρουμε αυτό που ζήσαμε στην Ελλάδα, το είδαμε και στην Κίνα, 40 μέρες είναι η αποτελεσματική καραντίνα, από εκεί είναι και το όνομά της. Και τότε λοιπόν, να σας πω πάλι τη δικιά μου προσωπική εμπειρία, είχαμε αγοράσει ένα βροχοσκόπιο και ένα καταψύκτη, τα οποία δεν μπορούσαμε να τα φέρουμε από την Κίνα γιατί είχαν σταματήσει οι συγκοινωνίες και γιατί υπήρχε και μια αγωνία μήπως έρθουν μαζί με αυτά και κορονοϊοί κινέζικοι. Δεν είμαι σαν τον Τραμπ που να πιστεύω ότι κάτι έγινε εκεί και φταίει ο κινέζικος κορονοϊός, αλλά πού να το φανταστεί κανένας ότι προχθές προσγειώθηκε αυτό το τεράστιο αεροπλάνο στο κινέζικο. Και πρέπει να σας πω, επειδή έχω ένα σπιτάκι στη Βάρκιζα και βλέπω τα αεροπλάνα που περνάνε από πάνω, κοιτούσα στο flight radar και έβλεπα μόνο κινέζικα αεροπλάνα πλέον έρχονται. Εντάξει. Θέλω να πω ότι κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί πριν μερικούς μήνες ότι η Κίνα θα έφερνε προϊόντα στην Ελλάδα, μάσκες και οτιδήποτε άλλο. Και ζούμε αυτό που ζούμε τώρα είναι το Zoom. Αυτό που κάνουμε τώρα. Κοιτάξτε τι έγινε, η χρήση του Zoom έχει απογειωθεί και κοιτάξτε τι έγινε με τις αεροπορικές συγκοινωνίες, μια που σας έδειξε τα αεροπλάνα, έχουν καταποντιστεί. Άλλαξε επομένως η ζωή μας. Και η πρόβλεψη για την Ελλάδα που πολλοί ερασιτέχνες και μη, πώς το λένε, μάντις, κάνανε, ήταν ότι περίπου στις 19 Ιανουαρίου, νομίζω αυτές οι μέρες είναι, μέχρι χθες, περίπου τα κρούσματα θα ήταν κάπως έτσι. Δεν θα μηδενίζονταν, αλλά θα ήταν σχεδόν μηδενικά. 4, 5, 9 κρούσματα. Άρα πάλι κρατώντας την καραντίνα τις 40 μέρες και την εικόνα των 2 μηνών, θα μπορούσε να κάνει κανένας μια καλή πρόβλεψη. Άρα, αυτό πλέον είναι μια κοινή γνώση, ότι θέλεις περίπου 15 λεπτά για να κολλήσεις σε ένα περιβάλλον που είναι ο ένας πάνω στον άλλον, σου μιλάει κάποιος το αυτί, τρως μαζί του και βύχει και φταρνίζεται πάνω σου, αλλά χρειάζονται 15 λεπτά. Δηλαδή, εγώ που έβγαινα εδώ στο ποτάμι Γιώργο και περπατούσα και έβλεπα ανθρώπους με μάσκες και γάντια, δεν υπήρχαν υπτάμενοι κορονοϊοί στην κήτη του ποταμού Πηνίου, έτσι δεν είναι? Ήταν μια ακόμα από τις ακρότητες. Αυτά νομίζω τα ξέρουμε και ξέρουμε ότι οι δικοί μας άρρωστοι που ερχόταν στο νοσοκομείο και αυτούς τους λίγους που είχαμε ευτυχώς ήταν άνθρωποι πάνω από 60 ετών και ήταν άνθρωποι που είχαν συνοσηρότητες. Αυτοί δηλαδή ήταν οι άρρωστοι που εμείς ήμασταν σε επιφυλακή να έχουμε το νου μας μη στραβώσει κάτι. Τα συμπτώματα βλέπετε ότι είναι συχνότερα στα παιδιά, συχνότερα στους ενήλικες σε σχέση με τα παιδιά, άρα και αυτό το μάθαμε, ότι τα παιδιά το περνάνε ασυμπτωματικά. Και επίσης ξέραμε ότι είναι περίπου 30, μάθαμε ότι είναι 30% των ανθρώπων εντελώς ασυμπτωματικοί, περίπου το 50% έχουν συμπτώματα ή κάποια πολύ ύποπτα συμπτώματα που δεν τα δίνουν σημασία, 10% έχουν σοβαρά συμπτώματα και 4 ασθενείς μπορεί να χρειαστούν αντιμετώπιση σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτή είναι μια μελέτη που εμάς μας ενδιαφέρει, γιατί όπως σας είπα, η ζωή μας έγινε δύσκολη. Δηλαδή, εγώ δεν φανταζόμουν πριν λίγο καιρό ότι δεν θα μπορούμε να κάνουμε σπυρομέτρηση. Με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, πρέπει να το αποφύγουμε και πρέπει να κάνουμε σπυρομέτρηση μόνο στους αρρώστους που είναι απαραίτητη να γίνει. Επομένως, έχουμε στα δικά μας υγρά, δηλαδή τα βιολογικά υγρά, πού βρέθηκε ο ιός. Και κοιτάξτε, στη βροχοκυψηδική έκπληση,
φαρυγγικές εκρήξεις είναι τα κίτρινα τριγωνάκια σε διάφορους ασθενείς. Παντού βρέθηκε, στα κόπρανα, στα πτύελα, λιγότερο στο αίμα. Άρα, από εδώ και πέρα, ας πούμε, ξέρουμε ότι για να κάνουμε βροχοσκόπηση, ας πούμε, πρέπει να έρθει ο ασθενής και να έχει πρόσφατη εξέταση που να είναι αρνητικός. Και έρχομαι πίσω και βάζω ήδη το πρώτο ερώτημα στην κουβέντα για τον Χρήστο, για να σας πω, Χρήστο, το 9, όταν γύρισα από τις διακοπές μου στη Λάρισα, η κλινική μας είχε 60 ασθενείς. Εννοώ την πανδημική γρήπη το 9. Κάθε μέρα διασωληνώναμε έναν με δύο ασθενείς, κάναμε σπυρομέτρηση αμέσως την επόμενη μέρα. Δεν επιχειρηματολογώ ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει, η μεταδοτικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Απλώς αυτό που ζήσαμε στην πανδημική γρήπη για μερικούς μήνες στην κλινική μας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζήσαμε τώρα, που η ζωή μας έγινε πραγματικά διαφορετική. Λοιπόν, τα φάρμακα που έγινε κουβέντα, η μεγάλη κουβέντα για την, τι χρησιμοποιούσαμε, αζιθρομικίνη και χλωροκίνη και όλα αυτά που έχουμε κουβεντιάσει κατά καιρούς. Αυτή είναι η ερώτηση που βαρέθηκα να μου κάνουν, αν το BCG προστατεύει. Βλέπετε ότι οι χώρες που έχουν καταργήσει το BCG, θυμίζω ότι και η Ελλάδα έγινε τώρα μια χώρα πλούσια, επομένως δεν χρειάζεται το BCG και εμείς το έχουμε καταργήσει νομίζω από το 2016, ότι αυτές οι χώρες είχαν τα περισσότερα κρούσματα, αλλά είναι οι χώρες που αργήσαν να πάρουν μέτρα, είναι πυκνοκατοικημένες, έχουν και άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν μπορεί να το αποδώσει κανένας. Παρ' όλα αυτά όμως, εάν δείτε τι εμβόλια δοκιμάζονται, βλέπετε ότι υπάρχουν ήδη δύο κλινικές μελέτες για το BCG. Άρα το εμβόλιο χρησιμοποιείται και σε μελέτες τώρα για να δούμε τι κάνει. Θυμίζω ότι αυτό το θαυματουργό εμβόλιο έχει συσχετιστεί με τη μείωση του μελανόματος και με άλλα πράγματα. Άρα, η δικιά μου γνώμη είναι ότι μάλλον η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ότι δεν κάνει σπουδαία πράγματα. Τώρα, φαντάζομαι ότι ο Χρήστος θέλει να απαντήσει γι' αυτό ή και ο κύριος Μπαμπαλής. Εδώ είναι οι μέρες από την ώρα που κάποιος εκτίθεται στο μικρόβιο και ποια είναι η αξία του αυτά που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες στην περιοχή μας. Ο μοριακός έλεγχος ουσιαστικά είναι σίγουρα θετικός γύρω στη 14η μέρα και βλέπετε ότι σε αυτό το διάστημα που ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός μπορεί να έχετε θετικό μοριακό έλεγχο και να μην έχετε αντισώματα. Αυτό που ζήσαμε δηλαδή, αυτό που είδαμε τώρα, αυτό, άρα δεν είναι κάτι παράλογο, εμείς το ξέρουμε και είναι μια μεγάλη κουβέντα για τα αντισώματα που μπορεί κάποιος να θέλει να την κάνει αργότερα. Άρα αυτό που ζήσαμε τώρα και πότε θα πάρουμε μέτρα, γίνεται αυτό που ζούμε τώρα. Ας πούμε, διάβασα τις τελευταίες ώρες ότι Εστονία, Λιθουανία και Λετωνία έχουν άρρητα μέτρα. Αν δείτε, δεν είναι οι χώρες που έχουν και τα λιγότερα κρούσματα, δηλαδή ήταν λίγο πιο τολμηρή αυτή η απόφαση να άρουν τα μέτρα, ενώ η Σλοβενία από τις 15 Μαΐου στις 22 και 10 ήταν η χώρα που αποφάσισε πρώτη, γιατί είχε λίγα κρούσματα, έχει πολύ καλό, έχει τουρισμό και ήδη σταμάτησε τα μέτρα. Και βλέπετε γενικά για την Ευρώπη, αν ρίξετε μια ματιά, βλέπετε ότι ουσιαστικά φτάσαμε στην κορυφή στο τέλος του προηγουμένου μήνα και εδώ είναι όλες οι χώρες της Ευρώπης, αρχίζουν να μειώνονται τα κρούσματα με βραδύτερο ρυθμό από ότι μπήκανε τα κρούσματα, κάπως έτσι έγινε και στην Κίνα. Και μεγάλη κουβέντα, εγώ έχω συνδεθεί με μια μελέτη και νομίζω και άλλοι, πιστεύω πραγματικά ότι το 2,5 αυτό το R που ασχολούνται όλοι, μόνο με το ζεστό και τον υγρό καιρό, είτε γιατί ψοφάει ο κορονοϊός, είτε γιατί οι άνθρωποι δεν συγχρονίζονται, μειώνεται περίπου κατά 0,5. Άρα, αυτοί που βγαίνουν τώρα έχουν την ευνοϊκή επίδραση του καιρού, ανεξαρτήτως αν σκοτώνεται ή όχι, που εγώ πιστεύω ότι σκοτώνεται, ακόμα και με το ότι δεν συγχρονίζονται. Το ζούμε αυτό και επομένως, αν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει, είναι αυτό κάναμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, αν το αφήναμε χωρίς να πάρουμε κανένα μέτρο, θα προχωρούσε κάπως έτσι. Μπορεί να πήγαινε κάπως έτσι, αλλά όταν πήραμε αυτά τα μέτρα, γίνανε όλα αυτά που είπαμε. Μειώσαμε την εξάπλωση, έγινε η χνηλάτιση, όλα αυτά που ζούμε. Φτάσαμε λοιπόν εδώ. Και επειδή εμένα με ρωτάνε συχνά, πάλι σας είπα, επιδημιολόγος θα γινόμουν τώρα, δεν θα έμενα στην πνευμονολογία. Θα σας έλεγα ότι αυτό που προβλέπω για το επόμενο διάστημα είναι ότι θα ζήσουμε και θα χορέψουμε με τον κορονοϊό. Κάτι που χορεύουμε με τη φυματίωση. Πολύ συχνά λέω στους συνεργάτες μου και στον υπόλοιπο όποιοι με ρωτάνε, κανένας από εσάς δεν ξέρει ότι έχουμε περιστατικά φυματίωσης. Ότι αυτό που κάνετε τώρα, ας πούμε, όχι με αυτή την έκταση στους Ρωμά, το κάνουμε κάθε μέρα γιατί έχουμε ένα περιστατικό σε ένα φροντιστήριο, μια δασκάλα έχει φυματίωση και άρα πρέπει να κάνουμε έλεγχο στο περιβάλλον της. Το ίδιο γίνεται στις φυλακές όταν έχουμε κρούσμα. Αλλά αυτά δεν θα είναι γνωστά από εδώ και πέρα. Τώρα είναι γνωστά γιατί πέρασε το σφυροκόπημα, έχουμε το νου μας και τώρα χορεύουμε και θα χορέψουμε για αρκετό διάστημα κατά την δικιά μου εκτίμηση, ψάχνοντας τα κρούσματα, κάνοντας συγκυλάτηση και όλα αυτά που εμείς το κάνουμε για τη φυματίωση, αλλά κανένας δεν το μαθαίνει μέχρι τώρα.
Και αυτό που με έχει κάνει εντύπωση πραγματικά το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο στην Ελλάδα και από φίλους μου στο εξωτερικό, είναι αυτό που ο Παντελής Μπουκάλας το είπε πάρα πολύ καλά, ότι μερικοί αναδείξαν το χαρακτήρα του αραγματία, υπήρχαν αυτοί και τους είπε προπανδημικούς αραγματίες σε ένα δημοσίευμα που έκανε, και αυτή η δυσκολία που έχουν οι άνθρωποι να ξαναμπούν στη δουλειά. Εγώ το ζω κάθε μέρα δηλαδή. Πολλοί άνθρωποι έχουν βολευτεί σε αυτό το πράγμα που έχει γίνει τώρα. Ίσως είμαι λίγο σκυρός, αλλά πραγματικά έτσι γίνεται. Δεν βγαίνουν από τα σπίτια τους. Είναι κάτι μεταξύ φόβου και το πόσο καλά πέρασα μέχρι τώρα. Και δύσκολα τους βγάζει. Δηλαδή, εμείς στις 4 Μαΐου κάναμε ένα πάρτι στην κλινική, γιατί ας πούμε είχα προβλέψει περίπου ότι κάπου εκεί θα αρχίσαμε να τελειώνουμε. Και από εκεί και πέρα μπήκαμε στη ζωή, ξαναβάλαμε μαθήματα, προσπαθήσαμε να κινητοποιηθούμε. Έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι άνθρωποι απολαμβάνουν αυτό που τόσο καιρό και τους ενοχλούσε, αλλά το βάλαν στη ζωή τους. Τα σενάρια συνωμοσίας που ακούμε κάθε τόσο, σε αυτή την ερώτηση που πολύ συχνά την κάνει κανένας, νομίζω πρέπει να εκλείψουν. Εδώ βλέπετε το μέσο όρο των θανάτων στην Αγγλία και στην Ουαλία με κόκκινο, το μέσο όρο της πενταετίας 2015-19, νομίζω είναι ο Μάρτιος, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το διάστημα, και κοιτάξτε τώρα το 2020. Είναι πάρα πολύ περισσότερο. Δηλαδή δεν υπάρχει αμφιβολία επομένως ότι είχαμε περισσότερους θανάτους. Υπάρχει και αυτή η ερμηνεία. Αυτή είναι η 20 Μαρτίου. Τα διαγράμματα αφορούν την 20 Μαρτίου του 2020 με πράσινο και με πορτοκαλί. Είναι ο μέσος όρος της πενταετίας. Πρώτη φορά υπάρχει ο κορονοϊός. Δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά βλέπετε είναι λιγότεροι οι θάνατοι από εμφράγματα του μυοκαρδίου και ισχυμική νόσο, Αλτσάιμερ, άνοια και όλα αυτά. Θέλω δηλαδή να πω. Αυτό που έχω πει και εγώ και το άκουσα τελευταία και από την Επιτροπή, είναι ότι ο ασθενής με χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια, ο κύριε Μπαμπαλή, που πέθανε σε εσάς ή σε εμάς, δεν βάζαμε influenza σαν αιτία, δεν βάζαμε πνευμονιόκοκο, βάζαμε παρόξη χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια. Ενώ τώρα, εάν βρεθεί κορονοϊός, βάζουμε κορονοϊό. Αυτό θέλω να πω δηλαδή, και αυτό φαίνεται ότι έχει γίνει και στον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα γίνεται μεγάλη κουβέντα, μου αρέσει να κοιτάω μοντέλα. Επιδημιολογικά για το πότε θα τελειώσει και μου αρέσουν οι προβλέψεις για το πότε θα τελειώσει στην Ελλάδα. Βλέπετε, οι 60 μέρες για την Ελλάδα είναι, νομίζω, ένα λογικό μοντέλο, μιμούμενη και την Κίνα. Γίνονται προβλέψεις για την Ευρώπη, ότι θα περάσει 3,5 μήνες περίπου για να τελειώσει στην Ευρώπη, για τον κόσμο, ότι θα είναι περίπου 6 μήνες. Είναι όμως πάρα πολύ. Αλλά αυτό που νομίζω πρέπει να δει κανένας είναι την οικονομική κρίση. Κοιτάξτε την οικονομία πώς εξελίχθηκε από το 7 μέχρι το 9 και κοιτάξτε πόσο γρήγορα είχαμε συνέπειες στην οικονομία αυτούς τους λίγους μήνες το 2020. Χρειάστηκαν χρόνια δηλαδή για να πέσει η οικονομία στην προηγούμενη κρίση και κοιτάξτε πόσο γρήγορα έγινε τώρα. Κάποιοι κέρδισαν, η Netflix ας πούμε, είναι η πράσινη γραμμή, της οποίας έγινα και εγώ συνδρομητής, πρέπει να σας πω, το τελευταίο διάστημα, φαίνεται να ανεβαίνει, ενώ τα πετρελοειδή, η μετοχή τους φαίνεται να πέφτει. Δεν είναι αυτό που ζούμε όλοι τώρα. Και η τιμή βέβαια έπεσε. Και κάπως έτσι, με αυτή τη μικρή εισαγωγή και με μερικές ερωτήσεις που συχνά αυτό το διάστημα, όταν αποφάσισα να μιλήσω, γιατί τώρα το έκοψα όπως σας είπα, είπα να σας βάλω, να σας κάνω μια εισαγωγή για να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια και στις επόμενες συναντήσεις που οργανώνεται. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Κουρβουλιάνη, για την τοποθέτησή σας. Ήταν μια πρώτη εισήγηση που μας έδωσε κάποια ερεθίσματα. Ήδη κάνατε κάποιους πίνιγμους. Θα ήθελα λίγο στη δεύτερη φάση του διαλόγου να τους συζητήσουμε. Θυμίζω σε όσους και όσες συνδεθήκατε με καθυστέρηση ότι συζητούμε για τη δημόσια υγεία και την υγειονομική κρίση. Η πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεις που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Λαρισαίων και έχει οργανώσει. Ήθελα να σας πω ότι, όπως είπαμε, ότι μίλησε πριν ο κύριος Γουργουλιάνης. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Χρήστο Χατζηχριστοδούλου. Είναι καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας. Κάποιες παρατηρήσεις θα πω, πάντως, επειδή και οι τρεις υπηρετείτε από διαφορετική θέση το δημόσιο σύστημα υγείας, να μου πείτε λίγο και τα συμπεράσματά σας μετά, αν άντεξε, τι λάθη έγιναν, τι συμπεράσματα βγάζουμε για να διορθώσουμε πράγματα, πέρα από τις αμοιβές και τον εξοπλισμό των νοσοκομείων. Να δούμε λίγο, θα μας πει ο κ. Μπαλής από την πλευρά του άλλου νοσοκομείου, τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη κρίση, όποτε και αν έρθει, αν είναι με τον ίδιο ιό ή με άλλον, να διαχειριστούμε καλύτερα τα πράγματα. Κύριε Χατζηχριστοδούλου, ο λόγος σε εσάς. Πρέπει να ανοίξω το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να πω ότι ο κ. Γουλιάνης, πέρα από εξαιρετικός κλινικός, πάντα ήταν και καλός επιδημιολόγος. Το αρέσαν αυτά και ασχολιότανε. Το θυμάμαι από το 2009, Κώστα, όταν κάναμε ομιλία μαζί για την πανδημική γρήπη τότε.
Ένα εκείνο στο Βόλο και μια εδώ. Και εγώ το θυμάμαι. Πάντα έχει ενδιαφέρον και συνεχίζει να έχει ενδιαφέρον. Και τα πράγματα πιάνει σωστά. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ λίγο σε 2-3 σημεία και μετά να συζητήσουμε διάφορα. Να πω τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε για την επιδημιολογία του COVID-19 σήμερα. Ξέρουμε καλά το χρόνο υπόασης, είναι 2-14 μέρες και λίγο μεγαλύτερος. Μέσος χρόνος υπόασης 5 μέρες. Ξέρουμε το χρόνο γενεάς, δηλαδή κάθε πότε διπλασιάζονται ή τριπλασιάζονται τα κρούσματα. Αυτό σημαίνει πότε έχουμε μια καινούργια γενιά κρούσματων και είναι περίπου 4-5 μέρες. Ξέρουμε το συντελεστή μεταδοτικότητας, πόσο δηλαδή μεταδίδει ένα άτομο στους υπόλοιπους που είναι επίνωση και είναι περίπου 3, με ενδείξει να είναι και μεγαλύτερος. Ξέρουμε περίπου, όπως είπε ο κ. Βουλιάνης, ποια είναι η θνητότητά του. Γίνεται μεγάλη συζήτηση αυτή. Είχε βγει και η μελέτη του Ιωαννίδη, όπου εκεί υποστήριζε περίπου ότι έχει θνητότητα περίπου ίση με την γρήπη, αλλά θα διαφωνήσουμε αυτό. Υπάρχουν μελέτες πολύ μεγάλες που την ανεβάζουν περίπου είτε στο 0,4 είτε και μέχρι 10 φορές μεγαλύτερα από τη γρήπη. Και φυσικά χρειάζεται να υπολογίσουμε όχι το case fatality ratio, δηλαδή την θνητότητα με βάση τις περιπτώσεις, αλλά τη θνητότητα με βάση τις μολύνσεις, το infection fatality ratio, που σημαίνει αυτούς που μολύνθηκαν πώς πεθαίνουν. Έχει μια διαφορά με τη γρήπη, γιατί και κυρίως με τη γρήπη που κυκλοφόρησε το 9. Φαίνεται καθαρά στις συστήματα που δεν το λάβανε, στις χώρες που δεν λάβανε έγκαιρα μέτρα, τι συνέβηκε. Είναι η Ιταλία, είναι η Αμερική, έχουμε τα παραδείγματα, είναι η Αγγλία. Άρα δεν χρειάζεται να μπω σε μια διαδικασία να πιστοποιήσουμε ή να παρέχουμε δεδομένα για την νοσηρότητα, σοβαρότητα της κλινικής εικόνας και για την θνητότητα, γιατί όπως έδειξε ο κ. Βουγουλιάνης, έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, έχουμε το αποτέλεσμα της Αγγλίας, έχουμε το αποτέλεσμα της Ιταλίας και άλλων πολλών χωρών που δείχνει πραγματικά ότι δεν είναι η ίδια η συμπεριφορά αυτού του συγκεκριμένου ιού όπως ήταν της γρήπης του 2009. Εκεί μάλιστα κατηγορήθηκε κ. Βουγουλιάνη τελικά και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ότι έκανε ένα fake alert, ότι ήταν υπερβολική στις αντράσεις της, διότι τελικά ο ιός αυτός δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτός ο ιός έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και ήταν από την αρχή ο κύριος στόχος μας να κάνουμε το λεγόμενο flattering of the curve, να επιπεδώσουμε την καμπύλη. Αυτό που έδειξε και με σχήματα ο κύριος Βουγουλιάνης. Τι γνωρίζουμε για τη μεταδοτικότητα και τι δεν γνωρίζουμε ακόμα. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι μεταδίδεται στα γονίδια και γι' αυτό έχουμε βάλει τη λεγόμενη απόσταση, λέμε το 1,5 μέτρο. Τα μεγάλα στα γονίδια. Δεν γνωρίζουμε πολύ καλά ακόμα το ρόλο των μικρών στα γονίδια, τα οποία είναι κάτω από 10 μικρά και θα έλεγα κάτω από 5 μικρά. Τα οποία μπορούν να αιωρούνται στην ατμόσφαιρα για μεγαλύτερο διάστημα τα μεγάλα σταγονίδια, τα οποία μετά από λίγο πέφτουν κάτω. Και εκεί είναι που παίζει το ρόλο, μάλλον και η λεγόμενη σχέση θερμοκρασίας και υγρασίας, γιατί όταν έχει υγρασία, απόλυτη υγρασία η ατμόσφαιρα, αυτά τα σταγονίδια τα μικρά μεγαλώνουν και πέφτουν και αυτά κάτω. Δεν μένουν πολύ μεγάλο διάστημα στον αέρα. Δεν είμαστε όμως πολύ σίγουροι ακόμα για το ρόλο τους. Τελευταίες μελέτες δείχνουν. Και στο New England έχει δημοσιευτεί και έχουμε κάνει και εμείς μια δουλειά ότι τελικά παραμένει στον αέρα. Εμείς την έχουμε βρει και σε κλιματιστικά και σε εξόδους αεραγωγούς κλπ. Παραμένει στον αέρα, παραμένουν τα μικρά σταγονίδια και αυτά ίσως είναι και τα πιο επικίνδυνα. Γιατί επειδή είναι μικρά, κύριε Γκουλιάνη, πάνε κάτω κατευθείαν στα βροχιόλια τα μικρά και ίσως είναι και πιο βλαβερά, ας το πούμε, σε σχέση με τα μεγάλα σταγονίδια. Άρα είναι αυτό που μένει να διερευνήσουμε και εκεί μπαίνει και ο ρόλος ακόμα τι ρόλο παίζουν η ασυμπτωματική και η προσυμπτωματική. Υπάρχουν πολλές μελέτες ότι σίγουρα υπάρχει μετάδοση στους προσυμπτωματικούς. Ήταν η πρώτη μελέτη που έγινε στη Γερμανία τότε με τους που ήταν στην ίδια επιχείρηση που δουλεύανε και μετέδωσε αυτός που πριν να ξεκινήσει τα έντονα συμπτώματα. Και έχουν και άλλες μελέτες από τότε ότι οι προσυμπτωματικοί πριν να αρχίσουν να έχουν κλινικές εκδηλώσεις μεταδίδουν. Για τους ασυμπτωματικούς, αυτούς που δεν έχουν καθόλου συμπτώματα, δεν ξέρουν πόσο μεταδίδει με την ομιλία. Διότι αν δεν έχεις βήχα να βγάλεις πράγμα, με την ομιλία, αν μιλάς χαμηλόφωνα, ενδεχομένως να μην μεταδίδεται πολύ. Αν μιλάς δυνατά σαν εμένα ή γελάς ή κάνεις άλλες τραγουδάς, για παράδειγμα, ενδεχομένως να μεταδίδεται, να βγάζει. Σε μελέτες δικές μας, γιατί κάναμε κάποιες μελέτες με plexiglass 40 εκατοστά μπροστά από ασυμπτωματικούς, στους τρεις που ελέξαμε βρήκαμε στον έναν στο plexiglass.
και άλλες μελέτες πρόσφατα, φαίνεται ότι με την ομιλία βγάζεις στα γονίδια και μάλιστα πρέπει να έχει, κάνει, να έχει σε σχέση με την ηλικία πάλι. Που δεν το ξέρω, πρέπει να το δούμε λίγο, γιατί πάμε μετά στο ρόλο των παιδιών. Ποιος είναι ο ρόλος των παιδιών σε αυτήν την επιδημία. Φαίνεται, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για το ρόλο των παιδιών. Πολλές μελέτες από κέντρα ελέγχου λοιμόξεων του εξωτερικού λένε, και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, όταν έκανε την επίσκεψη στη Γιουχάν, έγραψε στην έκθεση οι εμπειρογνώμονες ότι δεν θεωρούν ότι τα παιδιά είναι drivers. Ήρθαν άλλες μελέτες, λίγο και το αποκρούσαν αυτό, γιατί βρήκαν ότι το υλικό φορτίο των παιδιών είναι παρόμοιο με το υλικό φορτίο των ενηλίκων. Δηλαδή ότι έχουν ακριβώς, όχι παρόμοιο, ίδιο υλικό φορτίο. Μπαίνει όμως το θέμα ότι τα περισσότερα παιδιά δεν κάνουν συμπτώματα. Άρα πάμε ξανά στους ασυμπτωματικούς, πόσο μεταδίδουν. Και ενδεχομένως οι ασυμπτωματικοί δεν μεταδίδουν τόσο πολύ όσο οι συμπτωματικοί. Και από εμπειρία δικιά μας που έχουμε εδώ με τους Ρωμά, φαίνεται ότι τα παιδιά πάλι δεν είναι drivers. Είχαμε οικογένεια που απομακρύθηκε ο πατέρας αυτού που πέθανε, κύριε Γουργιάννη. Απομακρύθηκε την οικογένεια, μείναν δύο παιδιά θετικά, ξαναελέξαμε, δεν κόλλησε κανένα στην οικογένεια. Και έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά. Φαίνεται τα παιδιά μάλλον δεν είναι drivers, δεν είναι αυτοί που οδηγούν αυτή την επιδημία. Σε αντίθεση με τη γρήπη, που τα παιδιά είναι και drivers, δηλαδή οδηγούν και νοσούν και αρκετά. Η νοσηρότητα από τη γρήπη στα παιδιά είναι αρκετά σημαντική. Γι' αυτό, αν κοιτάγαμε την καμπύλη θνητότητας ή θνησιμότητας στη γρήπη, έχει τα δύο άκρα. Έχουμε τις μικρές ηλικίες και τις μεγάλες ηλικίες και φυσικά και αυτούς που έχουν συνοσηρότητα. Αυτό δεν το βλέπουμε στον COVID-19. Δεν έχουμε αυτή την καμπύλη που να έχω τις μικρές ηλικίες, τις λεγόμενες ευαίσθητες ευάλωτες ομάδες, να έχουμε μεγαλύτερη θνητότητα, γιατί στη γρήπη έχουμε τα παιδιά και λέμε και τα παιδιά που έχουν άσθημα, τα παιδιά που έχουν χρόνια νοσήματα. Εδώ δεν το έχουμε δει αυτό. Για τα παιδιά με συνοσηρότητα δεν έχουν μεγαλύτερη προς το παρόν θνητότητα σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Το άσθημα, ας πούμε, που έχουμε αρκετά παιδιά με άσθημα. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Άρα διαφέρει λίγο επιδημιολογικά από τη γρήπη αρκετά. Πάμε και λίγο να θίξουμε και το αφήνει ανοσία, δεν αφήνει. Σας ρώτησα και εσάς, κύριε Γουργιάννη, και τους υπόλοιπους φαντάζομαι, και τον κύριο Παπαλή, ξανανοσεί κάποιος, δεν ξανανοσεί. Μας έτυχε και ένα περιστατικό τώρα με τους Ρωμά, όπου μια γυναίκα βγήκε αρνητική, μετά από 30 μέρες της είχαμε ξαναπάρει, κατά λάθος ξαναπήραμε στο γενικό έλεγχο που κάναμε, θέλησε και αυτή να ξαναπάρει και βρέθηκε θετική μετά. Μετά από το πρώτο, που ήταν αρνητικό, αυτό το βλέπουμε τακτικά, ότι καταρχήν σε πολλούς παραμένει το RNA, ανεξάρτητα μεταδίδει όχι, για μεγάλο διάστημα. Μπορεί να παραμείνει, έχουμε περιστατικά, και μέχρι 2 μήνες. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό συγκεκριμένο το τετρινό είναι μεταδοτικό. Μπορεί να παραμένει εκεί, να το ανοιχνεύουμε χωρίς να είναι μεταδοτικό. Δεν το ξέρουμε, μεταδίδει. Όπως επίσης έχουν περιστατικά, με είχαν πάρει από την Κύπρο για περιστατικό, ο οποίος ο κακομοίρης ήταν καραντίνα και είχε διαδοχικά τεστ. Ένα αρνητικό. Το επόμενο του είχαν πει πρέπει 2 αρνητικά για να τον βγάλουν από την καραντίνα. Το επόμενο θετικό, το επόμενο αρνητικό, το επόμενο θετικό. Που είναι πράγματι, δεν μπορώ να το εξηγήσω πάρα πολύ. Έχει να κάνει με το πώς απικίζει το φάρυγγα αυτός ο ιός. Και εκεί μπαίνει μια άλλη ιστορία να τη δούμε. Λίγο, κύριε Γουργιάννη, αν έχουμε και χρόνιο απικισμό. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Και τι ρόλο παίζει αυτός ο χρόνιος απικισμός. Σε άλλους ρινοϊούς που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα, ο απικισμός παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί πώς λέμε ότι κρύωσα και βγαίνω έξω, κρύωσα και την άρπαξα, λέμε, και έχω κοινό κρυολόγημα, έχω μπούκωμα. Εκεί οι ρινοϊοί απικίζουν με κάποιο τρόπο το ανώτερο αναμνηστικό και όταν κρυώσουμε, επειδή το κρύο ευνοεί τον πολλαπλασιασμό τους, τότε έχουμε το λεγόμενο κοινό κρυολόγημα. Επειδή είμαστε ήδη απικισμένοι όμως, δεν άρπαξα από το κρύο τον ιό, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο με τον κορονοϊό, το ξέρουμε, αλλά το αν απικίζει ή όχι και πόσο παραμένει στο ανώτερο αναμνηστικό δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν το έχουμε μελετήσει. Πόσο παραμένει και αν αυτός ο ιός είναι ζωντανός ή είναι υπολείμματα που δεν είναι ζωντανά. Πάμε στα αντισώματα, να δούμε αν όντως κάνει αντισώματα. Είναι σε πειράματα που έγιναν σε πυθίκους. Φαίνεται ότι δεν, με επαναμόλυση μετά, αυτοί με τα αντισώματα που είχαν προστατεύτηκαν. Αυτό είναι το σε πειραματικό στάδιο. Φαίνεται δε ότι τα αντισώματα που παράγονται είναι εξουδετερωτικά. Τα μελετήσαν δηλαδή σε καλλιέργειες του ιού και εξουδετερώνουν τον ιό. Άρα αυτά τα δύο μαζί φαίνεται ότι τα αντισώματα που παράγουμε είναι προστατευτικά. Και ένα τρίτο που φαίνεται να δουλεύει, τα δοκιμάσανε και με την λεγόμενη μετάγκηση πλάσματος από αυτούς που έγιναν καλά
και φαίνεται να δουλεύουν και αυτά τα αντισώματα, να βελτιώνει την πορεία της νόσου. Άρα όλα αυτά μας κάνουν να πούμε ότι ναι, αφήνει ανοσία. Πώς όμως αφήνει ανοσία δεν το ξέρουμε. Αν αφήνει 3 μήνες, αν αφήνει 6 μήνες, αν αφήνει 1 χρόνο ή 2 χρόνια. Αυτό που ξέρουμε είναι με το SARS το προηγούμενο, SARS-CoV-1, ότι άφηνε 2 με 3 χρόνια ανοσία. Αλλά να σημειώσουμε ότι σταμάτησε να κυκλοφορεί. Ενδεχομένως, αν συνέχιζε να κυκλοφορεί, με το booster που θα δεχόντουσαν, ενδεχομένως να συνέχιζαν να έχουν αντισώματα. Και οι μελέτες σταμάτησαν εκεί στα 2-3 χρόνια. Δεν ξέρουμε αν είχαν και περισσότερο. Όπως δεν ξέρουμε και αν αυτός ο ιός έχει 2-3 χρόνια. Οι άλλοι κορονοϊοί που κάνουν το κοινό κρυολόγημα δεν κρατάει η ανοσία τους. Η ανοσία κρατάει μήνες. Δεν κρατάει για μεγάλο διάστημα. Όμως οι ιοί μεταξύ τους δεν μοιάζουν και πολύ. Αυτός ο ιός που έχει τα spikes και ενώνεται κάτω είναι διαφορετικός από τους ιούς τους υπόλοιπους που κυκλοφορούν και κάνουν το κοινό κρυολόγημα. Άρα το πώς θα συμπεριφερθεί ανοσολογικά δεν το ξέρουμε ακόμα. Ξέρουμε ότι κάνει ανοσία, ενδεχομένως να κρατάει κάποιους μήνες, ενδεχομένως να κρατάει και χρόνια, θα το δούμε στην πορεία. Ευελπιστούμε να κρατάει χρόνια για να είναι αποτελεσματικό και το εμβόλιο. Τα αντισώματα τώρα για τη διάγνωση. Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και έχουμε κάνει και εμείς εδώ και τώρα κάνουμε και ωροκρινολογικές. Έχουμε μαζέψει 8.000 ορούς από όλη την Ελλάδα με υπολοιπαντικά δείγματα και τώρα τα τρέχουμε. Λένε ότι για να δεις αντισώματα και να είναι αξιόπιστα είναι μετά την 15η μέρα. Ξεκινάνε, όπως είπε ο κ. Γκουλιάνης, περίπου μετά την 5η μέρα, αλλά η άνοδος είναι μετά την 15η μέρα και για να είμαστε σίγουροι, μετά την 30η, 4 εβδομάδες θα είμαστε να έχουμε αυτός που βεβαιωμένα νόσησε να μας δώσει αντισώματα. Επίσης, ξέρουμε ότι αυτοί που έχουν βαριά κλινική εικόνα για κάποιο λόγο δίνουν παραπάνω αντισώματα σε σχέση με τους άλλους που έχουν ήπια. Δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται με τους ασυμπτωματικούς. Τελείως. Δηλαδή, αν αυτοί βγάζουν αντισώματα ή όχι και πόσα βγάζουν. Αν είναι προστατευτικά τα αντισώματα που βγάζουν. Αυτό δεν έχουν γίνει μελέτες ακόμα να δούμε σε αυτούς ειδικά πόσα αντισώματα βγάζουν. Πιστεύουμε ότι βγάζουν. Αλλά το επίπεδό τους και αν είναι προστατευτικό ή όχι, δεν το ξέρουμε. Να μιλήσω και εγώ λίγο για την εποχικότητα. Και εγώ πιστεύω, σαν τον κύριο Γουρουλιάνη, ότι θα έχουμε εποχικότητα του ιού. Είναι μέσα στα χαρακτηριστικά των κορονοϊών γενικά και είναι μέσα στα χαρακτηριστικά, κύριε Γουρουλιάνη, όλων των υιογενών λοιμόξεων των οντών αναπνευστικού. Δεν είναι έτσι, και τη γρήπη κλπ. Το πόσο θα είναι όμως η εποχικότητα δεν το ξέρουμε, γιατί πραγματικά επειδή έχουμε όλο τον πληθυσμό επίνοσο. Σε άλλες περιπτώσεις, η γρήπη που δεν είναι όλος, εκεί έχουμε μεγάλη υποχικότητα. Σχεδόν η γρήπη το καλοκαίρι, η ενδημική, όχι η πανδημική, σχεδόν εξαφανίζεται. Έχουμε ήπια, περιορισμένα κρούσματα το καλοκαίρι. Δεν περιμένω να συμβεί αυτό. Περιμένω να συνεχίσει να κυκλοφορεί ο ιός με μια ήπια μεταδοτικότητα. Μια πτώση του R γύρω στο 30-40%, χωρίς όμως να εξαφανιστεί ο ιός. Και πράγματι και εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε τον κορονοϊό τον επόμενο χειμώνα και ίσως πριν το χειμώνα, εκεί προς το τέλος του φθινοπόρου, να έχουμε το επόμενο πικ, το οποίο τότε οι συνθήκες θα ευνοούν πάλι. Έχουμε κάνει και εμείς ένα χάρτη με την απόλυτη υγρασία που πιστεύουμε ότι και σε σχέση με την θερμοκρασία και σχετική υγρασία, που πιστεύουμε ότι ευνοεί τη μετάδοση. Και είναι και άλλοι λόγοι που εμπνούν τη μετάδοση. Κλεινόμαστε μέσα, έχουμε συγχρονισμό. Δεν είναι μόνο υγρασία και θερμοκρασία, είναι και ο συγχρονισμό μεγαλύτερο το χειμώνα. Άρα, θεωρητικά, βλέποντα και αυτό το μοντέλο, πιστεύουμε ότι εκεί Οκτώβριο-Νοέμβριο θα έχουμε ένα επόμενο πικ και πρέπει να προετοιμαστούμε να το αντιμετωπίσουμε. Θέλω να πω ότι τώρα το άνοιγμα και γενικά όλοι οι συμμετέχοντε σε όλο το πάνελ είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολο από το να κλείσουμε. Όταν ήμασταν στην Επιτροπή και αποφασίσαμε να κλείσουμε, ήταν εύκολο. Θέλαν κάποιες διαδικασίες πάλι να κλείσουν τα σχολεία ή οι καφετέρειες κλπ. Το να ανοίξουν ακόμα τεράστια δυσκολία, οι προϋποθέσεις που θα ανοίξουν και όλοι αυτοί οι κανόνες που μπαίνουν και αν στο τέλος εφαρμόζονται και πώς εφαρμόζονται. Εγώ να σταματήσω εδώ και να απαντήσουμε να κάνουμε συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα θέλουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Να ανοίξουμε μια κουβέντα. Ήδη γεννήθηκαν ερωτήματα, κύριε καθηγητά. Ήταν ο κ. Χατζηχριστοδούλου, καθηγητής επιδημιολογίας. Ευχαριστώ που τηρήσατε τον χρόνο σας. Υπάρχουν ερωτήματα. Τέθηκαν και έτσι ερώτημα προς τον κ. Γκουρκουλιάνη για να απαντήσουμε το τέλος της συζήτησης. Βεβαίως δεν ασπάζεται τα σενάρια συνωμοσίας, αλλά μήπως θεωρεί ότι κάτι κάναμε υπερβολικά
σε ό,τι αφορά και την χρέωση των θανάτων στον COVID-19, αλλά και για το γεγονός ότι στερήθηκαν οι κλινικές στη διαχείριση ασθενών τους χρόνιων παθήσεων με αυτή τα υπερβολικά μέτρα που λάβαμε για το COVID. Θέλω να μας το σχολιάσει μετά. Κύριε καθηγητά, κύριε Χατζηχριστοδούλου, είπατε ότι τα παιδιά δεν είναι drivers, τότε γιατί τα σχολεία, με ρωτούν, παραμένουν κλειστά, τουλάχιστον σε αφορά τα δημοτικά, και λαμβάνουμε τέτοια μέτρα για τα παιδιά, ή αν τα παιδιά τελικά είναι drivers, γιατί τα αφήνουμε να συνοστήριζονται τόσο πολύ στις βραδινές τους εξόδους. Οπότε έτσι ένα σχόλιο γι' αυτό, όπως και γιατί απότομα σαν να φαίνεται ότι χαλαρώσαμε. Να δώσω το λόγο τώρα όμως, αφού θυμίσω στους θεατές μέσω της πύλης larissamazi.gr ότι παρακολουθούν μια συζήτηση με θέμα δημόσια υγεία και υγειονομική κρίση. Είναι μια σειρά εκδηλώσεων διαδικτυακών που διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων. Αφού λοιπόν θυμίσω ακριβώς αυτό μέσω του YouTube μεταδίδεται και το βλέπετε, να δώσω το λόγο λοιπόν στον παθολόγο, ο οποίος είναι και εντατικολόγος, γιατρός στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, τον κύριο Δημήτρη Παπαλή. Κύριε Παπαλή, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Βεβαίως. Μ' ακούτε. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα και στους ομιλητές και στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Εγώ, καταρχήν, με θυμάστε στη ΜΕΘ, αλλά δεν είμαι πια στη ΜΕΘ. Εδώ και ένα χρόνο είμαι διευθυντής στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου. Δεν πειράζει, είναι η δύναμη της ηλικίας. Αλλά έτσι θα μιλήσω κιόλας, γιατί έχω... Το χρεώνομαι εγώ, εντάξει. Ήταν η παλιά επαφή και συνεργασία. Εξακολουθώ να έχω την επαφή μου με τη ΜΕΘ και θα μιλήσω και λίγο γι' αυτό. Γιατί η νόσος, η COVID-19, ήταν μια περίεργη νόσος. Και για τους εντατικολόγους είχε ένα τρομακτικό ενδιαφέρον. Για τους ασθενείς που κάναν βαριά νόσο, δηλαδή, ήταν μια τελείως καινούργια οντότητα που δεν μοιάζει πάρα πολύ με τις οντότητες που αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα στην εντατική. Έχοντας στο πάνελ δύο καθηγητές έγκριτους, έναν κλινικό και έναν επιδημιολόγο, ήμουν σίγουρος ότι δεν θα χρειαστεί να μιλήσω πολύ για τα ιατρικά. Γι' αυτό θα ανοίξω λίγο την κουβέντα και σε άλλα πεδία, έτσι και με το μυαλό μας ότι απευθυνόμαστε σε ένα γενικότερο κοινό. Εγώ θα πω λοιπόν ότι ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Δημόσια υγεία και υγειονομική κρίση». Και για να είμαστε όλοι μαζί σε μια κουβέντα, πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα στους ορισμούς. Να ξέρουμε τι είναι η δημόσια υγεία και τι είναι η υγειονομική κρίση. Δημόσια υγεία λοιπόν, σύμφωνα με τους ορισμούς, είναι η επιστήμη και η τέχνη της πρόληψης των ασθενειών, της επιμήκυνσης της ζωής και της προαγωγής της υγείας. Έτσι, με οργανωμένες προσπάθειες της κοινότητας για την εξυγίαση του περιβάλλοντος, τον έλεγχο των μολύσεων της κοινότητας, την εκπαίδευση των ατόμων, ως προς τις αρχές για την προσωπική υγιεινή, την οργάνωση των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών, για την έγκαιρη διάγνωση και την προληπτική θεραπεία. Και επίσης και την ανάπτυξη κοινωνικού μηχανισμού που θα εξασφαλίζει σε κάθε άτομο ένα βιωτικό επίπεδο κατάλληλο για τη διατήρηση της υγείας. Και για να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, θα θυμίσω στους όσους δεν είναι γιατροί και τι εμείς εννοούμε υγεία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Εμείς, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υγεία λέμε την κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς την απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Υπ' αυτή την έννοια, σε αυτή την κρίση νοσήσαμε όλοι, διότι η κοινωνική μας ζωή τουλάχιστον νοσεί σοβαρά εδώ και τουλάχιστον 2 μήνες και μάλλον θα συνεχίσει να νοσεί για πάρα πολύ καιρό. Για να κάνουμε αυτή την τέχνη λοιπόν της προαγωγής της δημόσιας υγείας, λοιπόν τη διαχείριση της δημόσιας υγείας, έχουμε τις δομές μας, έχουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που ασχολείται με την πρόληψη κυρίως της ασθένειας και την προαγωγή της υγείας, την περίθαλψη μετά στο δεύτερο και στον τρίτο βαθμό, τη μετανοσοκομιακή φροντίδα και αποκατάσταση. Και αυτό που είχαμε μελήσει τα τελευταία χρόνια είναι η προετοιμασία για τη διαχείριση κρίσεων. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της πολιτικής δημόσιας υγείας. Αυτό είχε μείνει πάρα πολύ πίσω, γιατί η προετοιμασία για τη διαχείριση κρίσεων χρειάζεται 2 άξονες. Ο ένας άξονας είναι η πληρότητα του συστήματος, το είπε πριν ο κ. Γουγουλιάνης για την πληρότητα της κλινικής του, για παράδειγμα. Η πληρότητα του συστήματος τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης ήταν ένα κριτήριο οικονομικής επιβίωσης των νοσοκομείων. Δηλαδή, θέλαν οι διοικητές των νοσοκομείων, οι υπουργοί υγείας, να έχουν ένα σύστημα αποδοτικό, έτσι λέγαμε, δηλαδή να έχει μεγάλη πληρότητα το σύστημα, να είναι σχεδόν πάντα γεμάτο με ασθενείς. Αυτό όμως
δεν δίνει καμία ευελιξία στην περίπτωση της εμφάνισης μιας κρίσης να έχεις ελεύθερα κρεβάτια και ελεύθερους πόρους για να διαχειριστείς αυτή την κρίση. Και το δεύτερο είναι η ευελιξία του συστήματος, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός και εξοπλισμός, ώστε γρήγορα χώροι που εξυπηρετούν άλλες ανάγκες, πιο πάγιες, πιο τακτικές, να εξυπηρετήσουν τις έκτακτες ανάγκες. Αυτά χρειάζονται εκπαιδευμένο προσωπικό και χρειάζονται και εξοπλισμό. Παράδειγμα, μετατρέψαμε αρκετές κλίνες άλλων ειδικοτήτων σε κλίνες συντατικής θεραπείας για να υποδεχτούν τα περιστατικά του κορονοϊού, τα οποία ευτυχώς με τα άλλα μέτρα που πάρθηκαν δεν ήταν τόσα πολλά και μπορέσαμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αφού είδαμε λοιπόν τι είναι δημόσια υγεία, δούμε τι είναι υγειονομική κρίση. Η υγειονομική κρίση είναι ένας ακόμα πιο θολός ορισμός. Δεν υπάρχει σαφής ορισμός τι ορίζεται η υγειονομική κρίση. Είναι η κατάσταση που ζήσαμε της μαζικής, ας πούμε, απειλής της υγείας όλου του πληθυσμού. Ας ορίσουμε αυτό, η υγειονομική κρίση. Οι διάφορες χώρες το ζήσαν με διάφορους τρόπους. Ας πούμε, στην Ευρώπη και στην Αμερική, η υγειονομική κρίση πήρε τη μορφή της, όπου η ανάγκη για υπηρεσίες υγείας ξεπέρασε τη δυνατότητα του συστήματος. Εκεί λοιπόν είναι καλά αυτά που λέμε τα κλινικά για το ποιο είναι το case fatality rate, δηλαδή ποια είναι η θνητότητα, πόσοι από αυτούς που θα κολλήσουν κορονοϊό και θα κάνουν βαριά νόσο θα πεθάνουν. Αλλά εκεί πρέπει να δούμε και τις παράπλευρες απώλειες. Όταν ένα σύστημα δέχεται μια τέτοια σοβαρή κρίση, τότε αρχίζουν και πεθαίνουν άνθρωποι από άλλα νοσήματα που στις συνθήκες που το σύστημα υγείας θα τους αντιμετώπιζε σωστά δεν θα πέθαιναν. Άρα αυτά είναι παράπλευρες απώλειες και είναι ένα κομμάτι της υγειονομικής κρίσης. Εδώ δεν ζήσαμε αυτό, αλλά ζήσαμε κάτι άλλο σαν υγειονομική κρίση, κατά δικιά μου γνώμη. Ζήσαμε ότι η ίδια η ιδιαιτερότητα της νόσου ξεπέρασε την οργάνωση του συστήματος υγείας. Για παράδειγμα, του συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας. Για πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλοί ασθενείς για πρωτοβάθμια φροντίδα παίρναν μόνο τηλεφωνική φροντίδα. Γιατί δεν υπήρχαν ούτε κατάλληλοι χώροι στα κέντρα υγείας, ούτε μέσα προστασίας του προσωπικού. Και ο φόβος έκανε να βλέπουν τους περισσότερους ασθενείς στην πρωτοβάθμια φροντίδα από μακριά, από απόσταση ή τηλεφωνικά. Αυτό κόστησε κάποια προβλήματα. Για τον ίδιο τον κορονοϊό και την νόσο που προκαλεί, την COVID-19, θα πω ότι μας δημιούργησε πολλά προβλήματα, κυρίως λόγω των ιδιαιτεροτήτων που είχε. Γι' αυτό και οι αρχικές απόψεις ότι είναι μια άλλη γρήπη ή λίγο πιο σοβαρή ή λίγο πιο ελαφριά από την γρήπη, δεν είναι ακριβές. Γι' αυτό και για πρώτη φορά μετά στη δικιά μας ιστορική γνώση, ας πούμε, και από τους πατεράδες μας και τους παππούδες μας, υπάρχει ένα τέτοιο μαζικό κλείσιμο της κοινωνίας από μία ασθένεια. Και αυτή η σοβαρή οικονομική κάμψη που έδειξε τόσο ωραία ο κ. Γουργουλιάνης. Τα χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα που είχε, είναι, ας πούμε, η μετάδοση από συμπτωματικούς. Αυτό σε εμάς, ας πούμε, τους γιατρούς των επιγόντων που κάνουμε τη διαλογή των περιστατικών, έβαλε μεγάλη δυσκολία. Είναι η πρώτη ασθένεια που θυμάμαι εγώ, και ας με διορθώσουν οι άλλοι ομιλητές αν κάπου κάνω λάθος, αλλά είναι η πρώτη ασθένεια που θυμάμαι που με τόσο μεγάλη ένταση μεταδίδει ένας άνθρωπος που δεν έχει συμπτώματα. Για καμία άλλη ασθένεια δεν ισχύει αυτό. Όσο πιο συμπτωματικός είναι ασθενής, τόσο και πιο μεταδοτικός είναι στις άλλες ασθένειες. Αυτό μας έβαλε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Στις εντατικές, γιατί και με την εντατική συνεχίζω να έχω μια επαφή, έβαλε μια άλλη δυσκολία. Είναι μια καινούρια, περίεργη, χαρακτηρίστηκε από όλο τον κόσμο, ασθένεια. Τον πρώτο καιρό περάσαμε πολλές ώρες να συνομιλούμε με συναδέλφους από το εξωτερικό για το τι είναι ακριβώς αυτή η ασθένεια. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν κάνει αυτό που κάνει η γρήπη, ένα λίγο πιο βαρύ RDS, το λέμε εμείς, μια βαριά πνευμονική νόσο. Αλλά κάνει πολλά πράγματα μαζί. Κάνει πάρα πολλές θρομβώσεις σε πάρα πολλά όργανα. Αυτό το λέω έτσι περισσότερο και για τους αρνητές της νόσου, για να ξεκαθαρίσουμε ότι όχι μόνο υπάρχει, αλλά είναι και μια τελείως ιδιαίτερη νοσολογική οντότητα, είναι μια καινούργια ασθένεια που τώρα μόλις μαθαίνουμε, και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να πάνε πίσω τα περιστατικά, γιατί τώρα τα περιστατικά που βλέπουμε, τα βλέπουμε με άλλη γνώση από αυτή που τα βλέπαμε στα τέλη Φεβρουαρίου, που ξέραμε λιγότερα από τα μισά για την κλινική διαχείριση της ασθένειας και το πώς θα πηγαίνουν οι ασθενείς καλύτερα. Μια άλλη δυσκολία για το σύστημα Μ' ακούτε? Πολύ καλά. Ναι. Μια άλλη δυσκολία για το σύστημα από αυτήν την ασθένεια είναι για τους ασθενείς που νοσούν σοβαρά και μπαίνουν στην εντατική. Έχει μια συνήθιστα μεγάλη διάρκεια νοσηλείας. Και έτσι τα συστήματα υγείας μπουκώνουν πάρα πολύ εύκολα.
Μιλάμε ότι για την γρήπη ήταν έναν ή ένα, ας πούμε, η μέση νοσηλεία στην εντατική ήταν 7 μέρες, ενώ για το COVID-19, για τους ασθενείς που πάνε καλά και δεν πεθαίνουν στις πρώτες μέρες, η μέση νοσηλεία είναι 21 μέρες. Καταλαβαίνετε, όταν κάθε μέρα αθροίζονται καινούργια περιστατικά, αλλά αργούν τόσο πολύ να βγουν από την εντατική, πόση πίεση δέχεται ένα σύστημα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Κάποια συμπεράσματα που ζητήσατε. Θα σας πω αν κολλήσετε. Σας βλέπω μια χαρά, μην σας προβληματίζει το τι βλέπετε στην οθόνη σας. Ή μην σας βλέπω μια χαρά, αν κολλήσει κάπου θα σας πω. Εντάξει. Έχω ουσιαστικά ολοκληρώσει. Απλά, περίπου σε αυτό το πνεύμα που είπατε λίγο πριν, εγώ αυτά περίπου είχα να πω για την ίδια την νόσο από την κλινική σκοπιά και από τη σκοπιά των επιγόντων, αλλά εμείς βγάλαμε και κάποια συμπεράσματα και γράψαμε γι' αυτά. Γράψαμε ένα άρθρο με την κυρία Παπαδάμου περίπου το Πάσχα, μελετώντας τα στατιστικά μας από την κίνηση των επιγόντων και των δύο νοσοκομείων. Η κυρία Παπαδάμου είναι διευθύντρια των επιγόντων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είδαμε τα στατιστικά μας, είδαμε ότι είναι εντελώς πανομοιότυπα. Και είδαμε κάποια εκπληκτικά νούμερα που μας κάνανε εντύπωση και που βγάζουν κάποια συμπεράσματα, κυρίως όχι τόσο για την κρίση του κορονοϊού, γιατί πραγματικά τότε τα ΤΕΠ ήταν έρημα, δεν υπήρχε ψυχή. Ακόμα και οι ασθενείς, συμπεράναμε, οι οποίοι είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως πριν περιέγραψε ο κ. Γουγουλιάνης, προειδοποιήσαμε τότε το Πάσχα, σε ένα άρθρο μας με την κυρία Παπαδάμου, να έρθουν στο νοσοκομείο όσοι έχουν σοβαρά συμπτώματα, να μην ανησυχούν, γιατί είχαμε διαχωρίσει καλά τις ροές των ασθενών που ήταν ύποπτοι για την νόσο από τους άλλους ασθενείς, γιατί προβλέψαμε ότι θα τους δούμε το καλοκαίρι με βαριές αναπηρίες πια και με παραμελημένα νοσήματα που πια δεν θα μπορούσαν να τα συμμαζέψεις. Αλλά τα νούμερα αυτά μιλάνε και για το υγειονομικό σύστημα πριν και για την κουβέντα που πρέπει να κάνουμε για το υγειονομικό σύστημα της επόμενης μέρας στη χώρα μας. Θα σας πω ενδεικτικά κάποια νούμερα. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, που ήταν το πιο βαθύ, ας πούμε, δεκαπενθήμερο της κρίσης, η κίνηση στα επίγοντα των νοσοκομείων μας ήταν πεσμένη κατά 72%. Δηλαδή, βλέπαμε το 28% των ασθενών σε κάθε μέρα που βλέπαμε σε μια συνηθισμένη μέρα το Γενάρη. Μέσα σε όλα αυτά, αυτό που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ήταν πεσμένα πάρα πολύ τα ιατρία γρήγορης διακίνησης των ασθενών με ελαφρά συμπτώματα, αυτά τα fast track ιατρία που έχουμε κάνει, το οποίο σημαίνει απλά ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται στα επίγοντα των νοσοκομείων τον άλλο καιρό χωρίς να έχουν πραγματικά επίγοντα προβλήματα υγείας και απλά επιβαρύνουν την κίνηση των επίγοντων και μας δυσκολεύουν στο να δούμε τα βαριά περιστατικά. Κάτι άλλο όμως μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, η μεγάλη πτώση του χειρουργικού ιατρίου, και θα πω το συμπέρασμά μας γι' αυτό, και η μεγάλη εκπληκτική πτώση του παιδιατρικού ιατρίου, το οποίο ξαφνικά δεν είχε τι να κάνει, δεν είχε όλο μέσα στο νοσοκομείο. Τα συμπεράσματα που βγάλαμε λοιπόν. Εκτός από το κύριο συμπέρασμα που βγάλαμε τότε και καλέσαμε τον κόσμο αυτή στο νοσοκομείο, ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα άνθρωποι με σοβαρά συμπτώματα να φοβούνται τον κορονοϊό και να μην έρχονται στο νοσοκομείο, βγάλαμε τρία ακόμα συμπεράσματα. Το ένα ήταν ότι πριν από την πανδημία, για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως όμως λόγω της πλήρους απουσίας οργανωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ήταν πάρα πολλοί ασθενείς που επισκέπτονταν τα επίγοντα χωρίς να έχουν πραγματικά επίγον πρόβλημα υγείας. Και πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Το δεύτερο συμπέρασμα ήταν ότι η διακοπή της λειτουργίας των σχολείων μπορεί να επηρέασε λίγο την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού, εξαφάνισε όμως τη γρήπη και όλες τις άλλες ιώσεις. Δύο εβδομάδες μετά που κλείσαν τα σχολεία, δεν υπήρχε περιστατικό γρήπης, ενώ βρισκόμασταν σε κατάσταση αιχμής. Ακριβώς όταν πάρθηκαν τα μέτρα, και αυτό είναι επίσης κάτι που πρέπει σοβαρά να μιλήσουμε, γιατί στην Ελλάδα θεωρούμε αυτονόητο, για παράδειγμα, ότι αν το παιδί σου πάει στον παιδικό σταθμό θα έχει όλο το χειμώνα ιώσεις. Θεωρούμε αυτονόητο ότι στο σχολείο όλα τα παιδιά θα κολλήσουν γρήπη. Σημαίνει ένα από αυτά που πρέπει να κάνουμε στον τίτλο του θέματός μας, στη δημόσια υγεία, είναι πρέπει να δούμε πώς αποκτάμε κουλτούρα πρόληψης λοιμόξεων στις δομές τις εκπαιδευτικές, από το πολύ χαμηλό μέχρι το πολύ ψηλό επίπεδο, μέχρι το πανεπιστήμιο δηλαδή. Και το τρίτο συμπέρασμα που βγάλαμε ήταν ότι η διακοπή των μετακινήσεων, η καραντίνα, το πούμε έτσι, εξαφάνισε τελείως από τα επίγοντά μας τα τροχαία ατυχήματα και τα εργατικά ατυχήματα. Και άρα, αν θέλουμε να πούμε για πρόληψη υγείας, πρέπει να μιλήσουμε για ενεργητικές πολιτικές πρόληψης των ατυχημάτων.
έτσι, που δεν μιλάμε, γιατί τα θεωρούμε όλα αυτονόητα. Αλλά αυτή η κρίση, αυτή η πανδημία, ίσως όπως έλεγα και από την αρχή της, έτσι το είχα υποπτευθεί, είναι μια ευκαιρία. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ξανακοιταχτούμε στον καθρέφτη. Αναγκαστήκαμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Κοιταχτήκαμε και μέσα στο νοσοκομείο στον καθρέφτη, ό,τι αφορά την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμόξεων. Είδαμε όλες μας τις διαδικασίες. Τις ξαναφτιάξαμε από την αρχή. Γιατί τώρα πια φοβηθήκαμε όλοι πάρα πολύ. Και είδαμε μια μεγάλη μείωση αυτό το διάστημα όλων των νοσοκομειακών λοιμόξεων, επειδή προσέχουμε για τον κορονοϊό. Εγώ λοιπόν, περίπου έτσι θα καταλήξω. Τα κύρια συμπεράσματά μου να είναι ότι επίσης έδειξε αυτή η κρίση ότι τη διαχείριση την κρίσεων την κάνεις με το δημόσιο σύστημα υγείας. Φάνηκε ότι το ιδιωτικό σύστημα, όσο ισχυρό και να είναι, όσο αναπτυγμένες υπηρεσίες και να έχει για συγκεκριμένα, για σοβαρά νοσήματα, πάντως πολιτική δημόσιας υγείας και διαχείριση κρίσεων κάνεις με το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο πρέπει να το έχεις πάρα πολύ ισχυρό και όχι σε τεράστια πληρότητα. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ακριβώς αυτό, ότι η πληρότητα, η έλλειψη υποδομών και προσωπικού δεν μπορούν να συνεχιστούν. Πρέπει να μιλήσουμε για αυτά την επόμενη μέρα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο κίνδυνο, που μπορεί να είναι σεισμός, μπορεί να είναι μια άλλη επιδημία, μπορεί να είναι το δεύτερο κύμα ή ο χορός αυτής της πανδημίας που είπε ο κ. Γουργουλιάνης. Αλλά πάντως πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι. Έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε σχέδια διαχείρισης, εκπαίδευση και εξοπλισμό για τη διαχείριση σοβαρών λοιμόξεων, επιδημιών κτλ. Φτιάξαμε σχέδια γρήγορα στα νοσοκομεία μέσα σε μήνες. Όσα σχέδια δεν υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετώ στο σύστημα υγείας, και τώρα πρέπει να τα ξαναδούμε με την ψυχραιμία πια και με τη σοβαρότητα και να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη κρίση. Και έτσι με τα συμπεράσματα προηγούμενα, νομίζω ότι μένουν πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα για κουβέντα για τη δημόσια υγεία, ως κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας όλου του πληθυσμού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Παπαλή, ο οποίος είναι διευθυντής στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Νομίζω μας βοηθήσετε πάρα πολύ, κύριε Παπαλή, με τα τελευταία σας συμπεράσματα. Ήθελα να σας ρωτήσω πολλά. Είδατε και στην πρωτοποθέτηση μετά του κύριου Γουργουλιάνη, είπα ότι πρέπει να συζητήσουμε για το δημόσιο σύστημα υγείας. Να δούμε δυνατότητες και αδυναμίες. Ας περάσω σε κάποια ερωτήματα πριν όμως να σας πω. Να πω καταρχήν τους θεατές μέσω του κόμβου Λάρισα Μαζί ότι πρέπει να συνδεθούν με το link για να δουν από το YouTube τώρα την ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσής μας. Μετά το πέρας της όμως θα μπορούν όλο το βίντεο της εκδήλωσης να το βλέπουν, θα είναι εκεί δηλαδή αποθηκευμένο και θα έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλη μας την εκδήλωση. Να πω επίσης ότι ήταν συμφωνημένο να παρέμβει με τη διπλή του ιδιότητα και εκ μέρους της περιφέρειας και εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου ο κ. Βασίλης Πινακάς. Όμως έχει υποχρέωση γιατί είναι σε εξέλιξη το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να παρέμβει. Ζητάει συγγνώμη λοιπόν από εσάς και από τους θεατές. Έτσι κι αλλιώς έναν χαιρετισμό θα απίφθινε. Είναι γνωστό ότι συμμερίζεται έτσι κι αλλιώς και τις ανησυχίες σας και τις γνώσεις σας. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν και με τα ερωτήματα, αν είστε σύμφωνοι. Κύριε Γουργουλιάνη, τι κάναμε υπερβολικό? Χάσατε ασθενείς, είπατε που ήταν, χάσατε συσταγωγικά. Δεν τους χάσαμε ευτυχώς, αλλά τους χάσατε, δεν τους έχετε στην κλινική που θα έπρεπε να τους παρακολουθείτε και τώρα θα έρθουν με συσσωρευμένα ίσως προβλήματα. Το υπενήχθηκε ο κύριος Μπαμπαλής, που φάνηκε στο τμήμα ΤΕΠ. Κάναμε κάτι λάθος? Και επίσης, επειδή μιλάτε συχνά για χρέωση στον κορονοϊό ασθενειών ή άλλων αιτιών θανάτων, αυτό ήταν, προκάλεσε περισσότερο φόβο, ήταν λάθος διαχείρισης? Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω ότι απείλαυσα δύο εξαιρετικές ομιλίες και είχα ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Για το πρώτο θέμα να σας πω ότι ήδη το είπα, ότι για η καθημερινή μας δουλειά, είπα το παράδειγμα της παρόξης ΧΑΠ, δεν βάζουμε την αιτία και το μικρόβιο που το προκάλεξε, βάζουμε τη βασική νόσο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το ζούμε και στην Ευρώπη. Για να σας πω ένα παράδειγμα, στη Γερμανία ακολουθήθηκε αυτή η τακτική. Δεν χρεώθηκε δηλαδή στον κορονοϊό η θάνατη, αλλά στα υποκείμενα, ας πούμε, νοσήματα. Άρα το ότι δεν πεθάναν πολλοί Γερμανοί δεν οφείλεται στο ότι είναι πιο ανθεκτικοί. Οφείλεται στο ότι δεν δηλώνονταν εύκολα. Για την Ελλάδα, ξέρετε, αυτό το είδαμε και το είδαμε και για την Ιταλία. Τα πρώτα κρούσματα, τους πρώτους θανάτους που τους παρακολουθούσα ήταν άνθρωποι οι οποίοι πεθάνανε σε νοσοκομεία. Μερικούς διαγνώστηκε ο κορονοϊός αφού είχαν πεθάνει ήδη από γενικευμένο καρκίνο και χρεώθηκαν στον κορονοϊό. Το έχουμε δει και με την πανδημική γρίπη αυτό. Ξέρετε, όταν υπάρχει ένας πρωταγωνιστής, όπως και στο θέατρο, συμπαρασύρει όλους τους άλλους που είναι σε ένα δεύτερο ρόλο. Άρα αυτό είναι κάτι που το ζούμε και το ξέρουμε.
δεν καλλιεργεί σενάρια συνωμοσίας. Απλώς είναι πολύ χρήσιμα πάλι για τους επιδημιολόγους, θα μιλήσω για το πώς θα αξιολογήσουν αυτούς που πεθαίνουν και αυτούς που δηλώνονται ότι θα πεθάνουν. Έτσι, δεν είναι, και είναι μια χρήσιμη πληροφορία για μας. Άρα, αυτό που λέω είναι ότι αλλιώς χρεώνονται οι διαγνώσεις των αποδιοτηρίων στον υπόλοιπο κόσμο και στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι υπήρχε ένα περιστατικό, νομίζω στη Δαμασκηνιά ή κάπου εκεί, που μια κυρία βρέθηκε πεθαμένη από εγκεφαλικό επεισόδιο και επειδή βγήκε το τεστ που είχαν πάρει για την περιοχή της, γιατί ήταν σε καραντίνα η περιοχή της, χρεώθηκε. Και έχουμε και εδώ ακρότητες τέτοιες, δηλαδή άνθρωποι που βρέθηκαν πεθαμένοι αυτό το διάστημα. Έγινε τεστ, ευτυχώς δεν βρέθηκε κανένα θετικό, ενώ και στην περιοχή μας ακόμα. Άρα αυτό που λέω είναι ότι ήταν ο πρωταγωνιστής ο Κορνέος και παρέσυρε να δηλώνουμε περισσότερα. Τελεία, δεν έχει καμία θεωρία συνωμοσίας. Σαφές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μιλάω, γιατί εγώ δεν χρησιμοποιώ τη λέξη συνωμοσία. Είπα αν πιστεύετε ότι κάναμε κάποιο λάθος με αποτέλεσμα να εντείνουμε το φόβο και το συνδύασα και με το γεγονός ότι ασθενείς σας δεν προσέρχονταν, ακριβώς επειδή ήταν και ένα αυξημένο φόβο. Λέω μήπως τελικά τα δύο αυτά αύξησαν λίγο αυτό το κλίμα. Αυτό που είπε και ο Μπαμπαλής, το ζήσαμε, υπάρχει και στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο ελληνική συνήθεια. Ξέρετε, είναι οι ειδικότητες που είχαν την μεγαλύτερη μείωση, μεταξύ αυτών είναι και οι πνευμονολόγοι. Και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα η μείωση ήταν περίπου 80%. Άρα ο κόσμος δεν πήγε στα νοσοκομεία γιατί φοβόταν, αλλά και στην Ελλάδα υπήρχε και μια έκκληση, αν θυμάστε καλά, να μην πάνε στα νοσοκομεία οι ασθενείς στον πρώτο καιρό. Θα σας έλεγα τώρα που το βλέπω, ήταν μια εύστοχη έκκληση αυτή της Επιτροπής, γιατί στην Ιταλία που πήγανε τα περιστατικά στο νοσοκομείο, μετέφεραν τον ιό, μάλιστα εκεί έγινε και κάτι άλλο. Τώρα αισθάνομαι ότι είμαστε μια παρέα και φαντάζομαι ότι είναι και άλλοι στην παρέα μας που μας παρακολουθούν. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια μελέτη που αυτοί που πεθάναν οι υγειονομικοί ήταν ηλικιωμένοι, τους οποίους καλέσαν να πάνε μετά τη σύνταξη στα νοσοκομεία. Άρα οι υγειονομικοί που πεθάναν ήταν 70+, 67 και πάνω. Άρα ήταν μια λάθος στρατηγική να πάμε τους ασθενείς στα νοσοκομεία ακόμα και με τα πρώιμα συμπτώματα και μια λάθος ακόμα να καλέσουμε ηλικιωμένους υγειονομικούς στο νοσοκομείο. Άρα θα σας έλεγα... Ναι, είναι σαφές. Και στρατηγική ήταν να μην πάνε οι ασθενείς. Πάντως, κύριε Καθηγητή, παρακαλώ. Κώστα, λίγο για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Σίγουρα ισχύει αυτό που είπες, ότι κάποιοι θάνατοι αποδόθηκαν κακώς ενδεχομένως στον ιό, το SARS-CoV-2, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι όλη η θνητότητα που καταγράφηκε αποδόθηκε κακώς. Υπάρχουν θάνατοι και αυξημένοι θάνατοι, πολύ αυξημένοι θάνατοι σε σχέση με τους αναμενόμενους, που οφείλονται ακριβώς στον COVID, γιατί νοσηλεύτηκαν σε εντατικές, γιατί. Μπορεί να είχαν συνοσηρότητα, αλλά οι άνθρωποι δεν θα πέθαιναν σήμερα, ξέρω εγώ που πέθαναν τώρα, θα πέθαναν αργότερα, μετά από 2-3. Ένα που είναι σωστό όμως, και να το πούμε λίγο, είναι ότι τα λεγόμενα life year lost, που σημαίνει χαμένα χρόνια ζωής, σε αυτή την επιδημία, την πανδημία, δεν είναι μεγάλα. Δηλαδή, αυτό που με άλλα λόγια ο κ. Γουρουγιάννης, ο Κώστας, είπε ότι χτυπάει μεγάλα άτομα με συνοσηρότητα. Αν το δούμε ψυχρή λογική, τα χαμένα χρόνια ζωής, αν πεθάνει ένας που είναι το προσδόκιμο επιβίωση στην Ελλάδα, πόσο είναι? Είμαστε για τους άντρες λίγο πιο χαμηλά, για τις γυναίκες λίγο πιο ψηλά. Είμαστε για τους άντρες περίπου 79 με 80 χρόνια, για τις γυναίκες 82-83, εκεί γύρω. Εάν κάποιος πεθάνει που είναι 82 χρόνων, μια γυναίκα για παράδειγμα, έχει χάσει από το μέσο προσδόκιμο χρόνο επιβίωσης ένα χρόνο. Αν πεθάνει ένα 40 χρονών, έχει χάσει 40 χρόνια. Ωραία. Επειδή ακριβώς αυτός ο ιός χτυπάει αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες, λέμε ότι δεν έχουμε πολλά χαμένα χρόνια ζωής. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε αυτό και να πούμε να αφήσουμε, ξέρω εγώ, τον ιό να κυκλοφορήσει, θα καθαρίσουμε από τους παππούδες. Δεν είναι σωστό. Αυτό δεν είναι ηθικό να το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, να γνωρίζουμε ότι τα χαμένα χρόνια ζωής δεν είναι πολλά σε αυτόν τον ιό. Σε σχέση με τη γρήπη, αν το πάρουμε έτσι, που χτυπάει και μικρότερες ηλικίες. Συμφωνούμε, Κώστα, σε αυτό? Βεβαίως, απολύτως. Τώρα, ένα ερώτημα που θα το θέσω και στους τρεις σας, αν νομίζω ότι χρειάζεται. Για να πούμε λίγο για τα παιδιά και τα σχολεία. Αυτό ήθελα. Απλώς το θέτω προκαταβολικά για να προετοιμαστείτε. Ένα ερώτημα που έχει να κάνει με το αν νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε ειδικές κλινικές με ειδικό προσωπικό. Παράδειγμα, πρέπει να κάνουμε κλινικές λιμόδι. Θα το δούμε αυτό μετά. Κύριε Χατζηστοδούλου, δύο ερωτήματα που είχα θέσει προηγουμένως με τα παιδιά και γιατί ξαφνικά μέσα σε 40 μέρες χαλαρώσαμε τώρα τόσο πολύ. Λοιπόν, τελευταία διάβαζα ένα άρθρο πάρα πολύ καλό που είχε όλα τα υπέρ, τα κατά προκειμένου να αποφασίσουμε για το άνοιγμα των σχολείων. Πραγματικά πρέπει να πάρουμε όλες τις
πιθανότητες και να το δούμε σφαιρικά, να το δούμε τι μελέτες υπάρχουν. Όπως σας είπα πριν, υπάρχει μελέτη που λέει ότι το υλικό φορτίο στα παιδιά είναι ίδιο με τους ενήλικες, δεν έχουμε συμπτώματα. Πόσο πολύ μεταδίδουν τα παιδιά, είναι πράγματα που πράγματι δεν τα ξέρουμε. Και πρέπει στην απόφασή μας να μετρήσουν και κοινωνικο-οικονομικές παράμετροι. Η παράμετρος ότι πρέπει τα παιδιά να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Ότι είναι υγεία να πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν μπορεί. Η τηλεκπαίδευση είναι σε ένα σημείο. Είναι και η κοινωνικοποίησή τους. Είναι και είναι χίλια δυο, τα οποία και είναι και η ψυχική τους υγεία. Τα παιδιά στο σχολείο θα παίξουν κιόλας. Θα συναστραφούν με τα συνομήλικά τους. Δηλαδή, και αυτό το άρθρο πραγματικά καταλήγει ότι η απόφαση δεν είναι αυστηρά επιστημονική. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε μια ζυγαριά και να πούμε αυτό είναι υπέρ, αυτό είναι κατά. Η απόφαση είναι πολύ παραγωγική και πρέπει να μετρήσουμε όλες τις παραμέτρους και εμείς για να εισηγηθούμε να ανοίξουν, μετρήσαμε όλες τις παραμέτρους και θεωρήσαμε ότι αυτή η περίοδος είναι καλύτερη για να ανοίξουν. Γιατί είμαστε σε μια φάση καθοδική, μια φάση που περιμένουμε και την εποχικότητα να λειτουργήσει και δρά προστατευτικά. Και αν δεν ανοίγαμε τώρα, θα ανοίξουμε το Σεπτέμβριο που τα πράγματα δεν θα είναι τόσο ευνοϊκά ενδεχομένως. Άρα και είναι καιρός να δοκιμάσουμε και όλες τις συνθήκες πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Γιατί ανοίγουμε άλλες συνθήκες. Και η ζωή μας, είπαμε, από εδώ και πέρα θα είναι όπως ήταν πριν. Κανονικά δεν πρέπει να είναι όπως ήταν πριν. Τουλάχιστον μέχρι να έρθει το εμβόλιο, για το οποίο με το εμβόλιο θα κάνουμε την ανοσία γέλης, ούτως ώστε να προστατεύεται ο πληθυσμός και να μπορούμε να ζούμε όπως ζούσαμε προηγουμένως. Μέχρι τότε πρέπει οι συνήθειες μας λίγο να αλλάξουν. Μάλιστα. Το δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με γιατί ξαφνικά ή φαίνεται να αλλάξαμε συμπεριφορά. Έχουμε νέα επιστημονικά δεδομένα ή όπως είπατε μετρούν και κοινωνικοί λόγοι για τους οποίους χαλαρώσαμε. Δηλαδή ήμασταν πολύ υπερβολικοί με ρωτούν τον πρώτο καιρό ή τώρα είμαστε πολύ χαλαροί. Όχι, ήμασταν όσο έπρεπε. Όσο έπρεπε. Το δείξε τώρα... καλά ο Γρουλιάνης. Αν δεν ακολουθούσαμε αυτή την πολιτική θα είχαμε χιλιάδες κρούσματα και μπορώ να πω και χιλιάδες θανάτους. Το έχουν ζήσει οι άλλες χώρες, θα το ζούσαμε και εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι, το παράδειγμα είναι εμφανές. Άρα, πήραμε τα μέτρα όταν έπρεπε και όπως έπρεπε και δεν μπορεί αυτά τα μέτρα να συνεχιστούν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ή θα πεθάνουμε μετά, δεν θα πεθάνουμε τον COVID, θα πεθάνουμε από την πείνα. Αυτά τα μέτρα ήταν ακραία, ήταν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από εκεί πέρα πρέπει σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, αυτά που κάνουμε τώρα να χαλαρώνουμε, αλλά προσεκτικά, αργά. Και παρακολουθώντας την εξέλιξη της πανδημίας και φυσικά όχι βιαστικές κινήσεις. Τώρα, το αποτέλεσμα θα δείξει. Από εδώ και πέρα, εάν κινηθήκαμε γρήγορα ή όχι, θα δείξει στα αποτελέσματα που θα έχουμε και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, ενδεχομένως κάποια πράγματα να επανέλθουν, όχι φυσικά στον βαθμό που είχαμε πάνε, να είναι πιο στοχευμένα σε συγκεκριμένες περιοχές κλπ. Ένα ερώτημα που μου θέτουν επίσης για τα τεστ. Κάναμε ορθώς, γιατί υπήρχαν και συνάδελφοί σας, ειδικοί ή μη, δεν έχει σημασία, πάντως γιατροί, που είπαν ότι καθυστερήσαμε πολύ τις δεκματοληψίες. Είναι αλήθεια, ορθώς κάναμε, δεν είχαμε δυνατότητα τεχνική. Τι απαντάμε σε αυτό? Θεωρώ ότι είναι ένα μείγμα όλων αυτών. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε τεστ. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Κάνουμε τεστ για τα πάντα. Ξέρει ο κ. Γουλιάνης και ο κ. Παπαλής. Σήμερα κάνουν για να χειρουργηθούν. Κάνουν έλεγχο προεγχειρητικό, κάνουμε έλεγχο παντού, έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο και διαμαρτύρονται οι εργαστηριακοί ότι πια το ποσοστό θετικών δειγμάτων επί του συνόλου είναι πολύ χαμηλό. Είναι ένα πάλι σύνολο πραγμάτων να έχουμε υπόψη μας ότι τα τεστ δεν ήταν διαθέσιμα έτσι όπως τα θέλαμε. Ακόμα και σήμερα η κυρία Πεντινάκη εκεί δυσκολεύεται να βρει στυλαιούς, δυσκολεύεται να βρει αναλώσιμα, δυσκολεύεται να βρει υλικά για να κάνει το extraction του DNA. Παραγγέλνουμε και δεν μας τα στέλνουν γιατί η αγορά, καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη, η ζήτηση είναι μεγάλη, η παραγωγή μικρή. Άρα και τώρα ακόμα, και δεν είμαστε και η χώρα που παράγουμε εμείς, η Νότιος Κορέας, για παράδειγμα, που έχει, παράγει μόνη της. Έχουν δυνατότητες. Η Κίνα είναι το ίδιο. Εμείς δεν είμαστε η χώρα που παράγουμε διαγνωστικά τεστ. Η Γερμανία είναι το ίδιο. Επειδή θα τα χρειαστούμε για το επόμενο εξάμεινο, οχτάμεινο, σίγουρα έχουμε τη δυνατότητα. Πρέπει να ασχοληθούν οι δικές μας φαρμακοβιομηχανίες. Είναι καλύτερη η κατάσταση τώρα όσον αφορά τη δυνατότητα για ελέγχους. Είναι καλύτερη από ό,τι ήταν στην αρχή. Έχει μπει μέσα και το ΕΚΕΑ που κάνει με ένα σύστημα, κάνει αρκετά δείγματα την ημέρα. Η κατάσταση είναι καλύτερη από ό,τι ήταν στην αρχή που ξεκινήσαμε. Μάλιστα.
Πολύ ωραία. Κύριε Παπαλιάς, ξεκινήστε λίγο εσείς τον κύκλο αυτόν τον απάντηση στο ερώτημα αν νομίζετε ότι χρειαζόμαστε εξειδικευμένο προσωπικό και εξειδικευμένες κλινικές. Ναι, χρειαζόμαστε προσωπικό που να είναι εκπαιδευμένο. Το εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να είναι και σε επίπεδο συμβούλων, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε εκπαιδευμένο προσωπικό για την νοσηλεία. Πέρα από όπου δουλεύει ο καθένας, χρειάζεται να έχει και μια εκπαίδευση βασική για την νοσηλεία σε περιόδους κρίσεων. Το είπα με έναν τρόπο. Είναι ένα μέρος του σχεδίου διαχείρισης κρίσεων, αυτό κατά τη γνώμη μου. Πρέπει όλοι, εκτός από τη βασική τους κλινική, πρέπει να έχουν μια βασική εκπαίδευση και να υπάρχουν και ειδικοί σε κάθε περιοχή. Εμείς εδώ έχουμε τους φλοιμοξιολόγους μας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, οι οποίοι μπορούν να συμβουλεύσουν, αλλά αυτοί που θα κάνουν τη δουλειά θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Δεν χρειάζεται να είναι εξειδικευμένοι, ντε και καλά σε αυτό, αλλά πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι για τη διαχείριση μιας κρίσης. Και επίσης η πρόληψη των λοιμόξεων είναι ένα βασικό πράγμα που όλοι οι υγειονομικοί πρέπει να γνωρίζουν. Και οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Πρέπει να είναι έτοιμοι γι' αυτό. Σωστά. Κύριε Κουρβουλιάνη. Κοιτάξτε, η εποχή που οι άνθρωποι πεθαίνουν από λοιμώδη νοσήματα 100 χρόνια πριν, νομίζουμε ότι πέρασε, αλλά δεν πέρασε. Θέλω να πω ότι τα τμήματα λοιμωδών. Καταρχήν πρέπει να πω ότι είναι νοσήματα που οι άνθρωποι γίνονται καλά. Ιώνται δηλαδή και για μας. Όταν μπαίνει ασθενής με πνευμονία στο νοσοκομείο. Δεν θέλουμε να το χάσουμε. Αντιθέτως, υπάρχουν άλλα νοσήματα που έχουν ασθενείς με γενικευμένο καρκίνο, που εκεί γίγα πράγματα μπορεί να κάνει κανένας. Τώρα, επομένως, τα λοιμώδη πρέπει να παραμείνουν. Και ξέρω ότι κάθε φορά όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά και σε άλλα νοσοκομεία, όταν περνάει μια τέτοια ιστορία, τα κλείνουμε πάλι και τα δίνουμε σε οτιδήποτε άλλο, ξέρω εγώ, να χρησιμοποιηθούν. Θυμίζω ότι εμείς νοσηλεύουμε το χρόνο περίπου 40 περιστατικά με ενεργό φυματίωση, τα οποία είναι απόλυτη Θεσσαλία. Οι άνθρωποι αυτοί προφανώς με βάση τα guidelines, τις οδηγίες, πρέπει να είναι σε τμήματα λοιμωδών, σε θαλάμους αρνητικής πίεσης. Συχνά ψάχνουμε να βρούμε μονόκτηνους θαλάμους όλο το νοσοκομείο για να μπουν εκεί πέρα. Άρα οι οστεομιελίτιδες πρέπει να μπαίνουν εκεί, άλλα λοιμώδη νοσήματα πρέπει να μπαίνουν εκεί. Άρα τα λοιμώδη νοσήματα στα νοσοκομεία πρέπει να είναι ενεργά. Τελεία. Δηλαδή, εγώ θα είμαι πολύ χαρούμενος να μην κλείσει αυτό το κομμάτι και να μπορούν να βάλουν όλοι και οι παθολόγοι και οι πνευμονολόγοι και οι ορθοπαιδικοί περιστατικά και να είναι ένα κομμάτι του νοσοκομείου ζωντανό και απαραίτητο. Αυτή είναι η γνώμη. Κώστα, κλείσαμε και τα νοσοκομεία τα λοιμωδών. Κλείσαμε το λοιμωδό στη Θεσσαλονίκη, κλείσαμε το λοιμωδό στην Αθήνα, γιατί θεωρήσαμε ότι έχουμε τελειώσει με τα λοιμώδη νοσήματα. Και τώρα ψάχναμε να ανοίξουμε το λοιμωδό στην Αθήνα. Ναι. Δεν είχαμε COVID, να κάνουμε COVID νοσοκομείο. Είναι ένα μάθημα για από αυτήν την πανδημία. Όπως ένα άλλο μάθημα είναι ότι δεν είχαμε πρόβλεψη για να έχουμε στόκ μέσω ατομικής προστασίας, τα οποία να τα ανακυκλώνουμε. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας όταν μας έλεγε να κάνουμε σχέδιο δράσης για την επόμενη πανδημία γρίπης, γιατί εκεί περιμέναμε, δεν έβαζε μέσα τα stockpiles, δηλαδή να έχουμε stock μέσω ατομικής προστασίας και να τα ανακυκλώνουμε όσα λίγουν να τα παίρνουμε και να προσθέτουμε. Να έχουμε, ξέρω εγώ, λέω ένα παράδειγμα, 10 εκατομμύρια μάσκες, λέω, και να παίρνουμε αυτές που λίγουν, να προσθέτουμε συνέχεια καινούργιες και να έχουμε πάντα 10 εκατομμύρια. Σαν πλάνο δεν υπήρχε αυτό. Όπως να έχουμε αναπνευστήρες. Και αυτό δεν υπήρχε. Σαν πλάνο. Ήταν μόνο κάποια θεωρητικά κομμάτια, τα οποία όχι στην πράξη δεν λειτουργήσαν. Όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ένα σχέδιο για το λεγόμενο joint procurement, που σημαίνει να αγοράσουν μαζί οι χώρες μέσα ατομικής προστασίας ή φάρμακα κλπ. Το οποίο ήταν τόσο χρονοβόρο, που ακόμα και σήμερα δεν θα είχαν αγοράσει τίποτα, αν δεν βρισκόταν μια βαλκανική χώρα, η Ρουμανία, να αναλάβει να αγοράσει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιες ποσότητες. Αυτή πήρε και τα μοίρασε, ναι. Ναι, γιατί αν περιμέναμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει τους κανονισμούς τους δικούς της για να αγοράσει, θα τελείωνε όλη η πανδημία και μετά. Άρα δεν είχαμε κάνει σωστό πλάνο διαχείρισης, όπως είπε ο κ. Παπαλής, της κρίσης. Γιατί είναι και τα μαθήματα που πήραμε τώρα, ότι πρέπει να κάνουμε ένα άλλο πλάνο για τέτοιες κρίσεις και να έχουμε στη διαθεσιμότητά μας. Μέσα από την ατομική προστασία γινόταν ένας χαμός, αν θυμάστε όλοι. Τσακωνόταν ποιος θα πάρει. Απαγόρευσε η Γερμανία την εξαγωγή υγειονομικού υλικού, απαγόρευσε η Γαλλία, ο καθένας τον εαυτό του, καθόλου σαν Ευρώπη. Η Αμερική πήγε και πήρε ένα φορτίο που πήγαινε για τη Γαλλία, το δέσμευσε και το πήρε αυτή. Γινόταν ένας πόλεμος. Ποιος θα πάρει μέσα από την ατομική προστασία? Γιατί ήμασταν όλοι απροετοίμαστοι. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα. Και εγώ θα συμφωνήσω και τον κύριο Παπαλή για το ότι είπε πραγματικά, αν κρατήσουμε τα καλά από αυτήν την ιστορία, το να τηρήσουμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής και να μειώσουμε τις εντονοσημειακές λοιμώξεις. Δηλαδή είμαστε καλύτεροι τώρα,
έχω την αίσθηση και να το βιώσουν και οι δύο κλινικοί, ο κ. Γουλιάνης και ο κ. Παπαλής, αν πιστεύουν και ήδη ότι είμαστε καλύτεροι στα θέματα ενδονοσφαιριακών λοιμόξεων, θεωρώ να το τηρήσουμε αυτό, να το συνεχίσουμε. Το ερώτημα είναι αυτό, κύριε Χατζηχριστοδούλου, που έλεγε ο κ. Βαβαλής. Τα μηνύματα που πήραμε, διαχείριση καλύτερη των υπηκών περιστατικών, μια υπευθυνότητα από την πλευρά του πολίτη, πότε προσέρχεται, αποφυγή ενδονοσφαιριακών λοιμόξεων, αν αυτά μπορούν να έχουν διάρκεια. Γιατί τώρα υπό το φόβο του κορονοϊού ήταν όλοι στην τζίτα, μην επιτραπεί η έκφραση, ήταν όλοι σε πολύ αυξημένη, ας πούμε, αν θέλετε, φυλακή. Δεν ξέρουμε αν αυτό το πράγμα, αν υπάρχει τρόπος να κρατήσει. Και με ποιο τρόπο μπορεί να κρατήσει, δεν ξέρω. Πάντως ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μιλάμε. Γιάννη, να μας πει λίγο πώς το βλέπει και στην κλινική του, αν αυτό θα κρατήσει κλπ. Ή και ο κύριος Παπαλής. Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι σε μια έρευνα που κάναμε όταν μπήκαμε στον κορονοϊό για το τι γνώσεις έχουν και τι θα αλλάξουν, πρέπει να σας πω ότι όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, οι γιατροί δηλώναν ότι περίπου στο 40% πλένουν τα χέρια τους από τον ένα ασθενή στον άλλον. Δηλαδή, πραγματικά νούμερα που τα ξέρουμε, δεν είναι. Ίσως φταίνει πολύ ασθενής, φταίει η ταχύτητα της δουλειάς μας, φταίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Από αυτά λοιπόν που συμπλήρωσαν μετά ότι θα τους μείνει είναι η συνθήκη υγιεινής. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό θα μείνει. Ελπίζω πως θα υπάρχει και μια καλύτερη διαχείριση, ο κ. Βαμπαλής το είπε πολύ καλά, των ασθενών, ένα καλύτερο σύστημα, να μην συνοστίζονται άνθρωποι στα εξωτερικά ιατρία. Ξέρετε, υπήρχε ιατρείο που βλέπαμε 35 αρρώστους τη μέρα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, που σημαίνει ότι η μέρα είναι ένα πρωινό ωράριο που πρέπει να δεις τον ασθενή κάθε 5 με 10 λεφτά. Άρα, να κρατήσουμε να βλέπουμε κάθε μισή ώρα ή κάθε μία ώρα, να μην υπάρχει επισκεπτήριο στο νοσοκομείο. Αυτό που έγινε τώρα, δεχόμαστε πιέσεις και βάζουν μέσω οι ασθενείς, οι συγγενείς τους, για να μπαίνουν στο νοσοκομείο. Όλα αυτά θα προστατεύσουν τους ασθενείς εφόσον θα συνεχίσουν να τηρούνται. Είναι τα καλά από αυτά που ελπίζω πως θα μείνουν. Κύριε Παπαλή. Εγώ νομίζω ότι με το φόβο και μόνο τη συνέχιση αυτού του χορού που περιέγραψε ο κ. Γουργουλιάνης, πολύ μου άρεσε, γι' αυτό το λέω συνέχεια. Νομίζω ότι αυτός ο φόβος που θα κρατήσει τους ανθρώπους μέσα στο νοσοκομείο να προσέχουν για καιρό ακόμα, σιγά σιγά θα φτιάξει μια κουλτούρα που μετά θα είναι δύσκολο να γυρίσει πίσω. Γι' αυτό είπα την ευκαιρία. Είναι ότι θα κρατήσει πολύ, γιατί ξέρετε, έχω την αίσθηση από εσάς και τετράντα ότι νιώθετε έτσι ήσυχοι. Νιώθετε ήσυχοι, εμείς στο νοσοκομείο νιώθουμε ανήσυχοι ακόμα. Και δουλεύουμε πολύ περισσότερο τώρα από ό,τι στα βάθη της κρίσης, γιατί τώρα άρχισαν να επιστρέφουν πίσω οι παλιοί μας ασθενείς. Επίσης, για κάποιο λόγο έτσι βγήκαν αυτό το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μανιασμένοι από την καραντίνα και έχουμε 150% αύξηση στα ορθοπαιδικά περιστατικά, στα τροχαία και τα πάντα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε και ύποπτα περιστατικά COVID, άρα η δουλειά μας είναι πολλαπλάσια. Είμαστε σε μια πίεση και το φόβο του κορονοϊού μέσα στο νοσοκομείο το νιώθουμε ακόμα. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά που διαχειριζόμαστε ως ύποπτα. Ναι, μεν πια βγαίνουν κυρίως αρνητικά τα πιο πολλά, αλλά μέχρι να βγουν αρνητικά, εμείς έχουμε κάνει όλη τη διαχείριση με πρόληψη λοιμόξεων. Άρα, νομίζω ότι τελικά θα κρατήσει τόσο πολύ μέσα στο νοσοκομείο αυτή η κατάσταση που θα είναι μια κουλτούρα που θα μείνει. Και καλό είναι αυτός ο φόβος να κρατήσει αυτή την κουλτούρα και τις προσωπικές υγιεινίες και στον κόσμο. Μακάρι. Νιώθουμε ήσυχοι για την διαχείριση των πραγμάτων. Επειδή μου είπατε ότι νιώθουμε ήσυχοι, νιώθουμε καλύτερα. Δεν θα έλεγα ήσυχοι. Δεν πρέπει να νιώθει κανείς ήσυχα. Και έχετε ανάγκη και εσείς και λίγο να ξεκουραστείτε κάποια στιγμή. Γι' αυτό ελπίζουμε να μην σας φορτώσουμε πολύ το επόμενο διάστημα με περιστατικά. Να σας ευχαριστήσω θερμά από όλο πραγματικά την κουβέντα μαζί σας. Είστε και άνθρωποι που εκτιμώ και που βέβαια έχετε ο καθένας στο αντικείμενό του μεγάλη εμπειρία και γνώση. Να ευχαριστήσω και τους θεατές μας, να πω ότι αυτή η συνομιλία μας θα είναι στο γκόμβο του Δήμου, στο Λάρτσα Μαζί και θα μπορούν να την παρακολουθούν on demand, δηλαδή κάποια άλλη στιγμή μαγνητοσκοπημένη. Να σας ευχαριστήσω θερμά λοιπόν, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλό βράδυ.